Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Παρακολουθείτε το 36ο επεισόδιο της σειράς V for Vendetta και αυτή τη φορά σε απευθείας μετάδοση είναι τρίτη βράδυ, 19 Φεβρουαρίου του 2019 και ευθύς αμέσως πάω να καλωσορίσω τον αγαπημένο σας Mr. V. Καλώς ήλθατε. Είναι και πάλι μεγάλη χαρά και τιμή που σας έχουμε κοντά μας, και δική μου χαρά σε και μια αυτή τη φορά ζωντανή μετάδοση. Ευχαριστώ πολύ και είναι πολύ καλή η σκέψη αυτή. Και επιτρέψτε μου πριν σας δώσω το λόγο να διαβάσω λίγο τις ιστοσελίδες οι οποίες μας ετοίμησαν την τελευταία φορά. Επιβάλλεται. Οι οποίες κάθε φορά και αυξάνονται και τις ευχαριστούμε θερμώς. Θερμώς, ναι. Είναι τα κατοχικά νέα, The Secret Real Truth, Πάλο, Τρικλοποδιά, Εσχάτη Γραμμή Ανασχέσεως, Greek National Pride, Νίκος Χιλαδάκης, Περίεργα, Διόδοτος, Σκεφτόμαστε Ελληνικά, Greek News on Demand, είναι του Γιάννη Κουντούρη από το Los Angeles του δημοσιογράφου, του Έλληνα ομογενούς, My Blogs, Der Kamerad, Script Amanent, Crete News, FN Press, Σχόλια News, News Volos, Ο Χαφιές, Έλληνε Ελληνολάτρης, Sociology Alert, από τις καινούργιες ιστοσελίδες που μας ανεβάζουν, Χαλαρά Καφέ, Θήβα Press, Ελεύθερη Ελλάς, Στίλπον, επίσης νέα σελίδα η οποία ανεβάζει τις εκπομπές μας, Ένα και Ένα News, The Seven Trumpets, Σότος 206 και Στου Γάμου Την Πορεία. Είναι περίπου 30 σελίδες αυτές τις οποίες αναγνώσαμε. Κάθε φορά είναι και περισσότερες. Και να αναφέρουμε και μία αμερικανική, issue.com, η οποία γράφεται iswsw.com. W δεν εννοούμε το γράμμα, εννοούμε δύο φορές το U. issuu.com. Είναι αμερικανική σελίδα από τις σελίδες που έχουν τη μεγαλύτερη επισκεψιμότητα παγκοσμίως. Και μάλιστα τιμά ιδιαίτερα στο γεγονός ότι και αυτή ανέβασε την τελευταία μας εκπομπή, την 35η. Από κανάλια ο Μέγας Φίλιππος, Πάνος Διάβλος, Τα Πάντα Ρί και Ενσέρες και βεβαίως όπως πάντα ο μεγαλύτερος ομογενειακός ραδιοφωνικός σταθμός, ο Ελλάς FM της Νέας Υόρκης. Ευχαριστούμε όλους που μας τιμούν. Και δύο λόγια για τους εθνικούς φύλακες να πούμε όπως σε κάθε εισαγωγή μας. Για το Εθνικό Μνημόσυνο των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού, το οποίο κάναμε στις 3 Φεβρουαρίου, να πούμε ότι δεν ήταν όπως το περιμέναμε, αλλά πήγε πολύ καλύτερα από το πρώτο, αυτό που έγινε το 40ήμερο για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα, για τον οποίο έχουμε και είδηση, την οποία θα ακούσετε στη συνέχεια. Λοιπόν, δεν πήγε όπως το θέλαμε και αυτό, ήταν όμως καλύτερο και ελπίζουμε το τρίτο, το οποίο θα ανακοινώσουμε, έχει βρεθεί θέμα, απλώς δεν έχουμε καταλήξει αν θα είναι αυτό, οπότε θα σας πούμε στην επόμενη εκπομπή για το θέμα και την ημερομηνία του τρίτου εθνικού μνημοσύνου, στο οποίο θα προβούμε στο μέλλον. Πρώτα ο Θεός. Πρώτα ο Θεός. Όσον αφορά το μνημόσυνο το οποίο έγινε το δεύτερο, μας συνεκίνησε το γεγονός ότι μία γιαγιούλα, η οποία μας παρακολουθεί στην Αττική, εκείνη το έκανε βεβαίως με καθυστέρηση, το έκανε προχθές στις 17 του μηνός, ζήτησε από τον εφημέριο της ενορίας της να φτιάξει το στάρι αυτό προς τιμή των πεσόντων αξιωματικών μας, τον πατέρα Αναστάσιο, δεν θα πούμε βεβαίως το επώνυμό του για ευνόητους λόγους, και τον οποίον ευχαριστούμε, αλλά κυρίως αυτή τη γιαγιούλα, η οποία λες και ήταν παιδιά της και η οποία μας παρακολουθεί από ό,τι μας είπαν, βλέπει τις εκπομπές μας, έφτιαξε τα κόλληβα και τα μοίρασε στους ενορίτες της ενορίας της. Αυτές είναι οι κινήσεις που δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι μεγάλη και θα μείνει μεγάλη. Ευχαριστούμε τη γιαγιούλα και υπάρχουν βεβαίως και πολλές άλλες, τις οποίες δεν γνωρίζουμε. Ευχαριστούμε και την κυρία Πολυξένη, η οποία μας ενημέρωσε με ένα email για το γεγονός αυτό. Όσον αφορά τις εγγραφές, αν μπορούμε να δούμε την διεύθυνση
αν μπορεί να μας τη δώσει ο σκηνοθέτης. Να πούμε ότι δεν μπορούμε δυστυχώς να αλλάξουμε τα πράγματα με μία-δύο εγγραφές την ημέρα που γίνονται. Είναι πολλές χιλιάδες τηλεθεατών που μας βλέπουν. Εμείς θα περιμέναμε 10 με 100 εγγραφές την ημέρα, το οποίο δεν έχει συμβεί ακόμη, δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί. Κάτι θέλατε να πείτε εσείς για τις εγγραφές, κάτι να προσθέσετε. Ναι, δεν ήθελα να σας διακόψω προηγουμένως. Ναι. Όντως θέλω να πω, αυτή η μεγάλη, η τεράστια, η τιτάνια προσπάθεια που κάνει η Οδύσσια TV δεν είναι απλώς μια φιλότιμη ενέργεια. Είναι μια πατριωτική, καθαρά πράξη, την οποία όλοι μας, κύριε Βασιλιάδη, πρέπει να τη δούμε πολύ πιο ζεστά από ό,τι φαίνεται ότι την είδαμε, για να είμαι πολύ καθαρός και σαφής στο νόημα των λεγόμενων μου. Πολύ πιο ζεστά, με αποφασιστικότητα, διότι μόνο έτσι μπορεί κάτι να ξεκινήσει, να αλλάζει, να γίνεται. Θα μου πείτε από τα μνημόσυνα, ναι, διότι είναι σημαντικό. Τα μνημόσυνα δεν γίνονται μόνο για μας και για τον κληρικό, γίνονται ενώπιον του ποιμνίου, κύριε Βασιλιάδη, και ακούνε όλοι, και όπως σας είπα κατηδίαν το απόλαυσα αυτό σε προσωπική εμπειρία, και μάλιστα είχα τη δυνατότητα, μπορεί άλλοι να μην την έχουνε, κατόπιν συνεννοήσεως με τον εφημέριο, να το αναπτύξει το θέμα που είχε ως μνημόσυνο, να το αναπτύξει και στο κήρυγμα που έκανε. Ακριβώς. Ότι έχουμε αυτήν την επέτειο, συγγνώμη, με συγχωρείτε, έχουμε αυτή την επέτειο και ότι μαζί με τους τρεις πεσόντες του πολεμικού μας ναυτικού στο περιστατικό το άσχημο των ημείων, έχουμε και τους τρεις πεσόντες επίσης στο περιστατικό το 2016 της Κινάρου. Ακριβώς. Αυτά τα δύο είναι αλληλένδετα. Mm-hmm. Λοιπόν, πρέπει να το δούμε πολύ ζεστά το θέμα, διότι δεν είναι κάτι το οποίο παρακολουθήσαμε, το ξεχάσαμε και πέρασε, και να το πούμε και σε άλλους, διότι αξίζει. Αυτοί οι άνθρωποι χρειάζονται αυτές οι ψυχές, για να είμαι πιο ακριβής, ως χριστιανοί που είμαστε και Έλληνες, χρειάζονται την μνημόνευσή μας, την αναφορά μας, και να ακούνε και οι υπόλοιποι που παρίστανται τι ακριβώς συμβαίνει, για να τους φρεσκάρεται η μνήμη. Κάτι μου λέγατε για μια ασθένεια, πώς την είπατε, οξία, καναπεδίτιδα προηγουμένως. Καναπεδίτιδα, ναι, είναι μια καινούργια πάθηση των τελευταίων 20-30 ετών, στην οποία αυτός ο οποίος κάθεται βουλιάζει μέσα στον καναπέ, στο τραπέζι έχει φέρει και 3-4 πιάτα, διάφορα αναψυκτικά, και δεν ξεκολλάει καθόλου από τον καναπέ. Είναι ασθένεια η οποία μας ήρθε δυστυχώς, όπως και πολλές άλλες από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και πρέπει να την κόψουμε, κύριε Βασιλιάδη. Είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και φθοροποιός ασθένεια. Ναι. Επίσης, πρέπει να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι τα εθνικά μνημόσυνα ήταν η πρώτη δράση στην οποία αναγγείλαμε, ετοιμάζονται και άλλες. Σωστά. Και βεβαίως υπάρχουν και δράσεις οι οποίες έχουν ξεκινήσει και δεν αναγγέλλονται από αυτήν την εκπομπή. Λοιπόν, πάντως είναι απογοητευτικό το γεγονός ότι περιμένετε, κυρίες και κύριοι, να σας σώσουν τα κόμματα. Αυτά που τα είχε πει ο αείμνηστος ο γέροντας, πώς τα είχε πει? Ο μακαριστός γέρον αρχιμανδρίτης Γρηγόριος της Μονής Δοχιαρίου, ανάπαυση να έχει ψυχή του, τα κόμματα τα είχε αποκαλέσει λουλούδια του διαβόλου. Μάλιστα. Και θα το λέμε, μου φαίνεται, σε κάθε εκπομπή. Έτσι φαίνεται. Μέχρι να γίνει απολύτως κατανοητό και να, όπως λέγανε οι καθηγητές μας, κύριε Βασιλιάδη, να το εμπεδώσουμε όλοι. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πενταψήφιο αριθμό τηλεθεάσεως και να υπάρχει τριψήφιος αριθμός εγγραφών. Ναι, σωστό. Δηλαδή, ουσιαστικώς, τι, 1% ας πούμε, είναι που ενδιαφέρεται για την πατρίδα του. Σωστό, σωστό. Τι είναι αυτό που είπατε, η οξία καναπεδίτης, το είπατε πάρα πολύ και πικρό. Και πικρό. Ναι, ναι. Ναι. Και πικρό. Λοιπόν, και επίσης να πούμε και τους χαιρετισμούς μας στον πατέρα Γεώργιο από την Κάλυμνο, ο οποίος είχε αρκετά επιθετική διάθεση εναντίον μας. Προφανώς ήταν η πρώτη φορά που μας είδε. Αυτό συνέβη κατά την 35η εκπομπή. Ναι. Και μίλησε για καραγκιοζηλίκια και για Ku Klux Klan, κάτι χαρακτηρισμούς περίεργους. Απίστευτος. Την ευχή σας να έχουμε, πάτερ. Απίστευτος. Εμείς με όλη μας την αγάπη θέλουμε να σας πούμε ότι ουδέ μία σχέση έχουμε με αυτά τα οποία γράψατε στο σχόλιο σας. Εξάλλου έχουμε καταθέσει και σε προηγούμενες εκπομπές ότι ο λόγος της αμφιέσεως είναι αυτό το οποίο ακριβώς σύνθημα γράφεται πίσω μου αυτή τη στιγμή που μιλάω.
ότι τελικώς αυτό στο οποίο πρέπει να εμβαθύνει ο τηλεθεατής είναι αυτά τα οποία λέμε και όχι τα πρόσωπα. Έτσι, εγώ είμαι σήμερα εδώ, ο κύριος Βι είναι εδώ, αύριο μπορεί να μην είμαστε, να είναι άλλοι. Όμως αυτό στο οποίο πρέπει να δώσετε εσείς την όλη σημασία είναι αυτά τα οποία λέμε. Έτσι, αύριο μας πάτησε ένα αυτοκίνητο. Μπορεί όμως αυτά τα οποία ακούσατε, εσείς να τα μεταδώσετε στα παιδιά σας, στα εγγόνια σας και μετά από 100 χρόνια αυτή η ιδέα πάλι να είναι ζωντανή και να μην έχει πεθάνει. Αυτός είναι ο ρόλος λοιπόν της αμφιέσεως του συνομιλητού μου και τίποτα περισσότερο από αυτό. Και το νόημα της φράσεως ακριβώς πίσω μας, παρακαλώ να το διαβάσουμε αν θέλετε. Beneath this mask, κάτω από αυτή τη μάσκα, there is είναι an idea, μια ιδέα. And ideas are bulletproof. Οι ιδέες είναι αλεξίσφαιρες. Ακριβώς. Και αυτές φοβούνται, έτσι. Ναι, ναι, τις ναι. Ιδέες φοβούνται. Λοιπόν, με την αγάπη μας και την ευχή σας να έχουμε, Πάτερ Γεώργη από την Κάλυμνο, νομίζω ότι σας καλύψαμε. Και πάμε λίγο να δούμε τι έγινε, τι μαθεύτηκε μάλλον, χθες για τον αείμνηστο του Κωνσταντίνου Κατσίφα, αν θέλετε να πείτε δύο λόγια. Κύριε Βασιλιάδη, είναι πάρα πολλά τα θέματα, τα εθνικά θέματα που καίνε αυτές τις μέρες. Με δύο λόγια, έτσι, εν συντομία. Εν συντομία, μέσα από δημοσιεύματα πρώτα του αλβανικού τύπου και στη συνέχεια και παρένθεση ως συνήθως μέρους του ελληνικού τύπου, βγαίνει το εξής, ότι οι αλβανικές αρχές επιμένουν ότι δεν είχαν καμία διάθεση να εκτελέσουν και μάλιστα εν ψυχρό τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Ο σκοπός, λέει, του αστυνομικού διευθυντού Αργυροκάστου ήταν να τον συλλάβει και να τον θέσει υπό περιορισμό ένα 20ήμερο. Επιλέξει αυτά διαβάσαμε. Ακριβώς. Και η είδηση είναι σημερινή, είπαμε 19 του μηνός Φεβρουαρίου. Αυτό μπορεί να το δει κανείς και στη σελίδα μας βεβαίως, στο εθνικό δελτίο, το περίφημο εθνικό δελτίο, το καθημερινό. Βέβαια. Το που είναι το απάβγασμα όλου του διαδικτύου. Έτσι. Που κάνει η συνεργάτης μας, η ιατρός, η Μάγδα. Η Λασκαρίνα Ιβουμπουλίνα. Η Λασκαρίνα Ιβουμπουλίνα είναι το. Γιατί από ταπεινότητα δεν θέλει να λέμε το όνομά της και έτσι χρησιμοποιεί αυτό το ψευδώνυμο. Ναι. Φαίνεται και στο σελίδα μας, διότι διαπιστώσαμε με τα λύπης μας στην 35η εκπομπή, ότι ένας στους τρεις από όσους βλέπετε τις εκπομπές μας γνωρίζετε την ύπαρξη της σελίδας μας. Νομίζαμε ότι ήταν αυτονόητο, τελικώς τίποτε δεν είναι αυτονόητο σε αυτόν τον κόσμο. Και από κάτω είναι και το email επικοινωνίας βεβαίως μαζί μας. Να ολοκληρώσω αν μου επιτρέπετε. Ναι, ναι, φυσικά, συνεχίστε. Σας παρακαλώ. Και ας μείνει για λίγο η ιστοσελίδα, ναι. Όσο θα μιλάει για τον Κωνσταντίνο Κατσίφα. Να πούμε λοιπόν, ναι, ότι ο σκοπός ήταν κατά τις αλβανικές πληροφορίες, δεν είναι απαραίτητο ότι θα τις υιοθετήσουμε 100%, αλλά επιμένουν οι Αλβανοί ότι ήρθε τελικώς ειδοποίηση από την Αθήνα, από την ελληνική κυβέρνηση. Ακριβώς. Δήθεν λέει για προστασία των Ελλήνων επισήμων εκείνη τη συγκεκριμένη ημέρα που ευρίσκοντο στην περιοχή για. Στις Βουλιαράτες. Στις Βουλιαράτες για θέμα της. Ναι. Από έναν ομογενή, λέει, τρομοκράτη. Ναι. Και μάλιστα μας έκανε μεγάλη εντύπωση και αναζητήσαμε και οδηγηθήκαμε στο συμπέρασμα από τις ειδήσεις εκείνης της ημέρας ότι παρούσα στις εκδηλώσεις που θα γινόντουσαν σε ελληνικό νεκροταφείο της περιοχής, ήταν η ολοκένουργια εκείνες τις ημέρες υφυπουργός πολιτισμού, η κυρία Μυρσίνη Ζορμπά, του βαθέως Πασόκ και μάλιστα, ναι, του βαθέως σημειτικού Πασόκ. Μετά του καθηγητού αποδομήσεως της ιστορίας της μας. Ελληνικής ιστορίας, της ελληνικής ιστορίας. Του κυρίου Λιάκου. Του κυρίου Λιάκου, μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να πω, και αυτό, ναι, συγχωρέστε με ή πιστώστε το αρνητικά σε μένα, που κατέχει, όπως διαβάσαμε στον τύπο, δεν είναι δικά μας αυτά. Ναι, 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 όπως, ναι, διαβάσαμε στον τύπο και έχει γραφτεί στο παρελθόν κατ' επανάληψη, δυστυχώς σε μερίδα του τύπου, το πλείστον το αποφεύγει, κατέχει μια θέση η οποία ανήκε σε άλλον καθηγητή. Μάλιστα. Τον οποίον με κάποιες πατενταρισμένες καταστάσεις και κόλπα τον έχουν βγάλει από τη θέση του Πανεπιστημίου. Είναι ο κύριος, πέστε το όνομά του παρακαλώ. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλόπουλος. Ο κύριος Δημήτρης Μιχαλόπουλος. Ο οποίος, παρόλο που έκανε χίλιες δυο ενέργειες και προσπάθειες, έχει κολλήσει, όπως έλεγα σε μια προηγούμενη εκπομπή, ο κύριος Λιάκος με κρουστικό δραπανοκατσάβιδο στην έδρα του στο Πανεπιστήμιο, ενώ δεν τη δικαιούται. Λοιπόν, ναι. Λοιπόν, αυτά να τα λέμε. Άρα λοιπόν ο Κατσίφας, για να επανέλθουμε. Είπαν οι Αλβανοί, ναι, για τον Κωνσταντίνο ότι εγνώρισαν ότι είναι εντελώς ακίνδυνος. Ναι.
αλλά ήταν απέτηση, λέει, των Αθηνών. Έτσι. Να κατέβουν 200 των αλβανικών ειδικών δυνάμεων από τα Τύρανα και να τον κατεδιώξουν. Για να μην κινδυνεύσει η κυρία Ζορμπά, λοιπόν, και ο κύριος Λιάκος. Δεν θα πούμε ότι 100% το υιοθετούμε, δεν θα το λογοκρίνουμε κιόλας. Ναι, δεν είναι επιβεβαιωμένο. Δεν είναι επιβεβαιωμένο. Αλλά εφόσον κυκλοφόρησε, είμαστε υποχρεωμένοι να το αναφέρουμε. Ακριβώς. Λοιπόν, και επίσης ένα άλλο άρθρο το οποίο ανέβηκε σημαντικό κατ' εμέ στη σελίδα μας. Για μία πάλι από αυτές τις ΜΚΟ, η οποία λέγεται Αμουρτέλ, η οποία τι κάνει, μαζεύει εδώ τους, τα γυναικόπαιδα των λαθρομεταναστών. Τις μητέρες κυρίως. Μητέρες κυρίως. Ναι, ναι, πείτε δύο λόγια σας παρακαλώ, πείτε δύο λόγια σας παρακαλώ. Ναι, εντάξει, είναι ένα αναλυτικό άρθρο. Για τις Ελληνίδες δεν έχει βεβαίως ευαισθησίες. Όχι, για τις Ελληνίδες δεν προβλέπετε. Όχι. Μην τα μπερδεύετε. Νομίζω ότι τα μπερδεύετε καμιά φορά, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Για τις Ελληνίδες όχι. Έχω μια τάση να μπερδεύομαι. Ναι. Έχετε μια τάση να τα μπερδεύετε. Ναι, καμιά φορά το παθαίνω και εγώ, ξέρετε. Ναι. Λοιπόν, αλλά σε εσάς συμβαίνει περισσότερο. Είναι κολλητικό. Λοιπόν, σε εσάς συμβαίνει περισσότερο, ναι. Η οποία, πώς την είπαμε, Αμουρτέλ. Αμουρτέλ, η οποία καυχάται ότι πετυχημένα μαζεύει τις λαθρομετανάστριες με τα παιδιά τους. Έχει μια ειδική πρόνοια, μάλιστα, για εκείνες οι οποίες είναι σε κατάσταση εγκυμοσύνης. Κάνει ορισμένες ενέργειες εν Αθήνες, αλλά όπως θα διαβάσει... Εντάξει, είναι διεθνής οργάνωση, έτσι. Ναι, είναι διεθνής οργάνωση, είναι σαν πολλές άλλες διεθνείς οργανώσεις που καίγονται για το πρόβλημα της Ελλάδος. Ναι. Και σπέβδουν εδώ και μάλιστα, όπως θα δουν στις φωτογραφίες οι τηλεθεατές που τους προτρέπουμε και τους παροτρύνουμε να μπουν στην ιστοσελίδα, να βρούνε αυτήν την ανάρτηση, φοράνε οι κυρίες αυτές και ειδικές ενδυμασίες. Ναι. Έχουν ειδική αμφίεση με τα σήματα επάνω. Οργανώσεως αυτής, τέλος πάντων, αλλά για τις Ελληνίδες εν Ελλάδη και εν Αθήνες απολύτως τίποτα, καμία πρόνοια. Για αυτές όλες τις οργανώσεις υπάρχει ένας σωρός, δεν ξέρω αν το τονίζω και σωστά. Ναι, μπορεί να αλλάξετε και τον τόνο κατά την δηλαδή. Ένας σωρός χρήματα. Ένας σωρός χρήματα, ναι. Για αυτές τις οργανώσεις. Για τους Έλληνες δεν υπάρχουν. Έχει στραγγίξει το ταμείο. Μου βάζετε μια φιτιλιά, κύριε Βασιλιάδη. Ό,τι θέλετε. Ναι, αν θα μου επιτρέψετε 2-3 λεπτά. Ναι, ναι. Δεν είχα σκοπό, αλλά επειδή αναφέρεστε σε ξένες οργανώσεις, μου συνέβη κάτι πολύ εντυπωσιακό προημερών. Είμαι σε ένα ταξί, να διευκολυνθώ γιατί βιαζόμουν, και πιάνοντας την κουβέντα με τον οδηγό, λέγαμε για την φτώχεια, γιατί ήμασταν στο κέντρο των Αθηνών και δυστυχώς πέσαμε σε μια περίπτωση γνωστή, την έχουμε ξαναπεί, ανθρώπου ο οποίος είχε ανοίξει τον κάδο με τα γυμνά του χέρια και ξεδιάλεγε από μια σακούλα. Ναι. Πιάσαμε την κουβέντα και μου λέει ο ταξιτζής ότι πού να δείτε, λέει, πού πάνε και τους μαζεύουνε. Και νόμιζα με αυτό που μου είπε ο ταξιτζής ότι εννοούσε κάποιο hot spot σαν αυτά που έχουμε τα γνωστά εν Αθήνες. Ναι. Δεν εννοούσε αυτό, κύριε Βασιλιάδη. Εννοούσε ειδικά γραφεία μεγάλα, θα έλεγα πολύ μεγάλων διαστάσεων, 500 τετραγωνικά, τα οποία απ' έξω δεν έχουν καμία απολύτως σήμανση ή επιγραφή, έχουν μέσα security. Και πώς καταλαβαίνεις ότι κάτι περίεργο συμβαίνει εδώ? Είναι μαζεμένοι 20, 30, 40 λαθρομετανάστες, στοιχημένοι ο ένας πίσω από τον άλλον και περιμένουν με κάποια ορισμένη, δεν ξέρω, αρρύθμιση, σειρά, πώς να πω, προτεραιότητα, να μπουν μέσα. Και μου είπε ο ταξιτζής, ο οποίος πήγε λαθρομετανάστες εκεί, προσέξτε, πληρώνουν και ταξί λαθρομετανάστες, χαριτωμένο. Ναι. Τους πήγε εκεί, μέσα, λέει, κρέμεται και μηχάνημα, πώς έχουν οι τράπεζες και λέει να περάσει το 28, το 29, το 30, ανάβει αυτό, έχει αριθμό προτεραιότητας κανονικά. Και κόβουν χαρτάκι και μέσα, λέει, τους παίρνουν συνέντευξη, έχει Έλληνες κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, οι οποίοι μισθοδοτούνται να το πάρει το ποτάμι από την ύπατη αρμοστία, κύριε Βασιλιάδη. Αλίμονο. Και περνάς απ' έξω και λες, αυτή η ουρά τι είναι? Ναι. Και μου λέει ο ταξιτζής, μου έκανε εντύπωση, γιατί μέχρι να μου δώσουν τα χρήματα, να τους δώσω ψηλά και ρέστα, δεν είχε καμία σήμανση απ' έξω. Και του έκανε εντύπωση, διότι ενώ είχε κατεβασμένα πέραν της εισόδου, δεξιά και αριστερά, πρέπει να ήταν κάποια πρώην αντιπροσωπεία,
ήταν κατεβασμένα ρολά, σιδερένια. Μάλιστα. Αλλά μέσα φώτιζε ο πίνακας με τους αριθμούς. Υπέροχα. Και είναι ουρά και λέει, εκεί τους δίνουν επιδόματα. Τα ακούτε, κύριε Βασιλιάδη? Μάλιστα. Και αυτά δεν τα λέω εγώ, μάλιστα, μου τα είπε ότι αξίζει και έμεινε άφωνος. Για συγκεκριμένο προάστιο των Αθηνών. Ναι, ναι. Και αυτό θα πρέπει να προβληματίσει πάρα πολύ για το ρόλο αυτών των ξένων ΜΚΟ, αλλά και της ΥΠΑΤΗ αρμοστίας. Ναι. Πού θα πάει αυτή η δουλειά με την ΥΠΑΤΗ αρμοστία? Είχαμε πει σε παλιότερη εκπομπή ότι κάνει δώρο τα έπιπλα και τις οικοσκευές στους λαθρομετανάστες που έχουν κατσικώσει σε 7-8 νομούς της Ελλάδος, μέσα στον αστικό ιστό, σε νοικιασμένα διαμερίσματα. Πού θα πάει αυτή η ιστορία με τον ΟΗΕ? Σκοτεινός ο ρόλος τους. Και λίγα λέμε. Και λίγα λέμε. Προχωρήστε. Θέλω να κάνω μια αναφορά, δεν μπορεί να μην γίνει, διότι ζήσαμε φοβερά πράγματα. Οι μέρες που προηγήθηκαν, κύριε Βασιλιάδη, ναι, πιστεύω ότι θα μείνουν στην ιστορία της Ελλάδος ως ημέρες ντροπής και έσχους. Εξηγούμε. Η πολιτική ζωή του τόπου όχι μόνο δεν είναι πλέον τοξική και ευτελισμένη όσο καμία άλλη φορά, αλλά μπορεί να χαρακτηριστεί πλέον ότι φτάνουμε στην απαξίωση και στην εξαθλίωση. Μιλάμε για την πολιτική ζωή. Ναι. Αναξιότητα κυρίως, αλλά και συγχρόνως μια ποδοσφαιροποίηση 100% όλου του πολιτικού σκηνικού. Και μιλάμε βέβαια δυστυχώς για τη Βουλή. Η Βουλή πλέον θα ονομάζεται, λέει, το Κοινοβούλιο της Γκαζόζας. Και ντρέπομαι που το λέω, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Το Κοινοβούλιο της Γκαζόζας, γιατί, αυτό είναι θλίψη βέβαια μεγάλη, είναι πραγματικό όνειδος, διότι υπήρξε ένας πρωταγωνιστής, πολύ θλιβερός, προς στιγμήν βέβαια, αλλά δεν χρειάζεται να πούμε το όνομά του, που θεώρησε σκόπιμο, όταν έλαβε το λόγο στην Ολομέλεια για να δικαιολογήσει το κατόρθωμα αυτό που δεν ήθελε να πάει να ψηφίσει μέσα στην αίθουσα, πήγε, λέει, στο κηλικείο έξω από την αίθουσα και επειδή, λέει, ο αρχηγός του του κέρασε μία γκαζόζα, σηκώθηκε στην αγόρευση, κύριε Βασιλιάδη, και είπε: μου κέρασε ο αρχηγός μία γκαζόζα και πήγα και την ήπια. Και συγχωρέστε με, συμπλήρωση. Προσέξτε, αυτά έμειναν στην ιστορία, γράφονται στα πρακτικά. Και γιατί δεν λέτε ποιος είναι, δηλαδή? Σηκώθηκε, θα τον δείξουμε προηγουμένως. Α, θα τον δείξουμε μετά. Α. Λοιπόν, και θα τον δείξουμε στην συνέχεια. Και ναι, μετά, λέει, πήγα και στην τουαλέτα, συγχωρέστε με. Πολύ διορητικές οι γκαζόζες της Βουλής. Τι έσχη είναι αυτά, δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ στο ελληνικό κοινοβούλιο. Χώρια τα μαγειρέματα. Δεν θέλω να το συνεχίσω, αλλά μπορούμε να δούμε μια φωτογραφία, γιατί δεν είναι δυνατόν να προσπερνώνται αυτά, όσο εξοργιστικά και ανάξια λόγου ακούγονται. Εδώ είναι το πιο χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής, κύριε Βασιλιάδη, της Ελλάδος σήμερα. Είναι από τα κίτρινα γάντια. Είναι τα κίτρινα γάντια. Είναι η φοβερή στιγμή που ο Γιονάκης, ο οποίος κάνει τον μπρίλι, λέει στον πελάτη, ο οποίος είναι ο Σταυρίδης, θέλετε πορτοκαλάδα, λεμονάδα ή γκαζόζα? Αυτή είναι η πολιτική ζωή της Ελλάδος. Εκεί φτάσαμε. Πάμε στην επόμενη, σας παρακαλώ, φωτογραφία. Αν έχετε την καλοσύνη. Λοιπόν, το είδαμε, η γκαζόζα, αυτός που την κέρασε, φύγαμε. Άλλη φωτογραφία. Μη σταματήσουμε άλλο. Απλώς πρέπει να θυμόμαστε κάποια πρόσωπα. Ναι. Λοιπόν, αυτό θα το δούμε στη συνέχεια. Πέραν τώρα του γεγονότος αυτού. Ναι. Για το ρεζίλι της Βουλής. Θέλουμε να πούμε δύο λόγια για αυτή την πολυσυζητημένη και πολυπροβεβλημένη επίσκεψη του κυρίου Πρωθυπουργού στην Τουρκία, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Στο Κολοσιαίο Παλάτι, το οποίο μάλιστα κάποιοι ρώτησαν, μα γιατί, λέει, οι Τούρκοι στρατιώτες που φυλάνε το παλάτι του Σουλτάνου δεν φοράνε περιέργως κόκκινο όπως είναι η τουρκική σημαία και φοράνε γαλάζια? Ναι. Το κυρίου τώρα το θέλατε, που είπατε κυρίου Πρωθυπουργού, το νιώσατε δηλαδή και το είπατε, ή από υποχρέωση, από κεκτημένη ταχύτητα? Από λόγους. Διότι από όσο ξέρω, οι κύριοι έχουν και λόγο και τον κρατούν. Ναι. Αυτός δεν έχει κρατήσει τίποτα από ό,τι έχει πει. Μεταπόσατε, δεν μπορώ να πω κάτι. Μεταπόσατε. Ναι, άρα. Λοιπόν, νομίζω, να το σβήσουμε. Κακώς το είπατε. Βάλτε, ναι, μπλάνκο, βάλτε μπλάνκο. Ναι. Λοιπόν, και το γαλάζιο, λέει, συμβολίζει την τουρκική γαλάζια πατρίδα. Είναι καινούργια ανέκδοτα αυτά που ακούγονται τελευταίως. Το γαλάζιο, ναι, των φρουρών του Προεδρικού Μεγάρου, το οποίο μάλιστα από ό,τι διαβάσαμε φέρει σε ένα κολοσιαίο δάσος, ναι, ο Ερντογάν για να φτιαχτεί αυτό το παλάτι, ναι, με τα 1100 δωμάτια έλεος. Οι Τούρκοι πεινάνε, το βιωτικό επίπεδο είναι πάρα πολύ χαμηλό. Τι είπε για το χρώμα πάλι? Ότι συμβολίζει το γαλάζιο χρώμα, ναι, των φρουρών του τουρκικού Προεδρικού Μεγάρου, την τουρκική μεγάλη γαλάζια πατρίδα. Είναι φρέσκα ανέκδοτα αυτά. Μάλιστα. Που ακούγονται δυστυχώς στον ελληνικό τύπο από κάποιους
καλούς Εντάξει, βεβαίως είναι, ανταποκριτές. Είναι γνωστό ότι χρησιμοποιούν το λεγόμενο τυρκουάζ που το λέμε εμείς. Ναι. Και έχει βγει από εκεί, έτσι. Τουρκικό ναι. σημαίνει τυρκουάζ. Μπράβο. Το γαλλικό τυρκουάζ που λέμε, αυτή η απόχρωση είναι, σημαίνει τουρκικό. Μπράβο. Χρησιμοποιούν αυτή την απόχρωση. Έχετε δίκιο. Θυμάστε τα κασκόλ τότε με τον Γιωργάκη. Με τον Γιωργάκη στον ποδοσφαιρικό αγώνα. Που πήγανε μαζί με τον Ερντογάν σε ποδοσφαιρικό αγώνα, αν θυμάμαι. Δεν ξέρω για τη συνάντηση που είχε κάνει. Ήταν οι βουλευτές όλοι οι Τούρκοι. Φοράγανε τα ίδια. Ο Ερντογάν και ήταν και ο Γιωργάκης. Φοράγανε όλοι τα τυρκουάζ κασκόλ. Τη θυμάμαι τη φωτογραφία, έχετε δίκιο. Λοιπόν, το χρησιμοποιούν αυτό το χρώμα οι Τουρκαλάδες. Λοιπόν, για αυτή την επίσκεψη, ναι. Γίναμε πάλι διεθνώς ραζίλοι, διότι τα έκανε θάλασσα με τα πεδαριώδη αγγλικά του. Ενώ τον έχει δει τόσες φορές, του είπε nice to meet you, αντί να του πει nice to see you again. Χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, του είπε χαίρομαι που σας γνωρίζω. Λες και δεν τον ήξερε. Ναι. Και βέβαια όλα αυτά τα ευαίσθητα μικρόφωνα των δημοσιογράφων. Αλλά αυτό είναι το λιγότερο, κύριε Βασιλιάδη. Δεν είναι το θέμα της μη χρήσεως τουρκικής, είναι τι παραχωρήσεις έγιναν περί των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο, τι γίνεται με τον εναέριο χώρο και κάτι απίθανα πράγματα, απίστευτα που ακούσαμε σε μία συνέντευξη του κυρίου Πρωθυπουργού για το μοίρασμα των κοιτασμάτων. Και ανατριχιάσαμε. Είπε νομίζω και κάτι άλλο. Δεν είναι καιρός ακόμη, πήγε να πει, και είπε «It is not weather». Ναι, μεταφράζει σκεπτόμενος ελληνικά και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει την αγγλική σκεπτόμενος αγγλικά. Ναι, δεν είναι καιρός και το είπε κυριολεκτικά καιρός. Είναι φοβερά πράγματα. Yeah. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι αυτά θα φανούν στη συνέχεια των επομένων εβδομάδων. Είναι εξαιρετικά απεσιόδοξοι αυτοί οι οποίοι πληροφορούνται λεπτομέρειες. Και μια άλλη... Πώς να σας πω κάτι. Νομίζω το είχαμε τονίσει και σε προηγουμένη εκπομπή. Ναι. Ό,τι διαλέγουμε, παίρνουμε, έτσι. Έτσι. Ό,τι μας αξίζει. Έτσι. Ο Πλάτων ο πρώτος, όποιος το είπε. Ή οι αρχόμενοι και οι άρχοντες. Οι ηγέτες, λέει, όπως είναι αυτοί που ναι. κατά τον λαό και οι ηγέτες οι του, έτσι. Οι ηγέτες, λέει, είναι καθρέφτες των λαών τους. Έτσι, ακριβώς. Λοιπόν, μην τα ρίχνουμε όλα στους... Επίσης, και θέλω να το κλείσω... Στους εθνοπατέρες. Διότι είναι πολύ δυσάρεστη όλη αυτή η εικόνα στην Τουρκία. Θέλω να κλείσω με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού μετά τη συζύγου του στην Αγία Σοφιά. Ναι. Καλώς πήγαν, κύριε Βασιλιάδη, αλλά μας έκανε εντύπωση όταν η κυρία Μπαζιάννα επισκέφτηκε... Τύχε, επίδειξη μόδας, είχε τύχει εκεί πέρα. Ναι, πήγανε με τον... Γιατί τέτοια κάνει ο Ερντογάν τα τελευταία με τον πιστότερο χρόνια. Σύμβουλο του Ερντογάν συνοδεία συνεχώς ναι. και με ελληνομαθή τουρκάλα ξεναγώ. Καθότι και βαθαίως ένθεος ο Τσίπρας. Πολύ ένθος, ναι. Επισκέφτη την Αγία Σοφιά. Την Αγία Σοφία. Μας έκανε Αλλή εντύπωση μόνο. Ότι η κυρία, η σύντροφος, δεν λέμε σύζυγος, έτσι, να είμαστε ακριβείς. Όχι, βέβαια. Η σύντροφος του κυρίου Πρωθυπουργού, ενώ όταν επισκέφτηκε την κυρία Εμινέ Ερντογάν κατηδίαν, φορούσε μία πάρα πολύ σοβαρή φούστα. Ναι. Στην Αγία Σοφία, κύριε Βασιλιάδη, επέλεξε να πάει με παντελόνι. Δηλαδή πήγε Λογικό. Με πιο πολύ σεβασμό στην ναι. Εμινέ Ερντογάν από ότι στην Αγία Σοφία. Ο συμβολισμός είναι μια απορία. Ξεκάθαρος, ναι. Και φεύγοντας από αυτό, δεν θέλουμε να πάμε τώρα στα αστεία ότι με το που μπήκε στην Αγία Σοφία πετάχτηκε μια μαύρη γάτα. Λοιπόν, ναι, ας μην τα αναφέρουμε. Μην ασχοληθούμε αυτά. Με αυτούς άλλο. Πάμε πιο κάτω. Ναι, ναι, πιο θέλουμε κάτω. Να μιλήσουμε λίγο, επειδή μιλάμε για τον Σουλτάνο, με τον οποίο πραγματικά μας ζαλίζουν κάθε μέρα στις ειδήσεις, λες και το κάνουν ναι. επίτηδες. Δεν χρειάζεται να πούμε κι εμείς άλλο για τον Σουλτάνο. Να πούμε κι εμείς. Τι ναι, θέλουμε ναι. Να πούμε για το θράσος που ακούστηκε περί του Φετιγέ Τζαμιού στο κέντρο των Αθηνών. Να αφήσει τα αστεία ο Σουλτάνος. Και το ανέκδοτο περί Μιναρέ, διότι ο Μιναρές, αν έψαχναν οι σύμβουλοι του, θα του λέγανε ότι κατέπεσε από τις φθορές το 1820, δηλαδή έπεσε ένα χρόνο πριν εκραγεί η Επανάσταση. Να σας πω, αυτός δεν είναι σκιώδης κυβερνήτης της Ελλάδος, ο Ερντογάν, οπότε βεβαίως, γιατί έχουμε παράπονα. Διαμέσου. Μα δεν το απαντάει κανείς την όπτα λέει. Τα απαιτεί και τα κερδίζει. Δεν απαντάει, ο εχμάλωτος δίπλα του δεν μιλάει. Και εν πάση περιπτώσει ο Ερντογάν είναι ηγέτης, έτσι. Τώρα η δική μας, αφήστε. Στα τέσσερα και λίγο λέμε. Και τέλος, φεύγω και από το Φετιγέ Τζαμί και να πω αυτό το ανέκδοτο πρέπει να σταματήσει, που το καλλιεργούν δεκαετίες, το άνοιγμα, λέει, της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Τι δουλειά, ρε παιδιά, έχει η Ελλάδα με τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης? Είναι ένα αίτημα του Πατριαρχείου και μόνο. Το οποίο, για να είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς, και μας ακούνε και κάποιοι κληρικοί και καταλαβαίνουν,
Αν ανοίξει η θεολογική όλη τη καλύτερη, ξέρετε τι θα βγάλει. Αντίγραφα του Βαρθολομαίου θα βγάλει. Οικουμενιστές, οι οποίοι δεν θα έχουν κανένα όριο για να είμαι συγκρατημένος. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τη Χάλκη και μας λέει ο Ερντογάν ότι σας ανοίγω τη Χάλκη, αλλά αφήστε μου περιθώρια στη Θράκη. Αν είναι δυνατόν να τελειώσει το ανέκδοτο με τη Χάλκη. Δεν έχουμε καμία δουλειά ως Ελλάς να παλεύουμε για μια σχολή την οποία την κλείσανε εδώ και 40 χρόνια και αν ανοίξει θα φροντίσει ο Βαρθολομαίος να βγάλει αντίγραφά του. Και της οποίας βεβαίως να υπενθυμίσουμε ο ελληνικός πληθυσμός, της οποίας Χάλκης ο ελληνικός πληθυσμός υπέστη γενοκτονία, έτσι. Ξαφανιζόλ, τίποτα, δεν υπάρχει κανένας. Τι λέμε τώρα. Τι λέμε τώρα. Όχι, γιατί μας οι διπλωματικοί αναλυτές που βγαίνουν στα δελτία ειδήσεων. Ναι, ότι είναι αντάλλαγμα. Ναι. Παραμυθάκια. Λοιπόν, τελείωσε και αυτό. Θέλουμε να μιλήσουμε με δύο κουβέντες μόνο για τα φοβερά έκτροπα που γίνονται στα Τίρανα, στην Αλβανία. Την Κυριακή που μας πέρασε, σήμερα έχουμε 19 Τρίτη, στις 17 του μηνός, επιτέθηκαν με τα μανίας στο Πρωθυπουργικό Μέγαρο, το οποίο το σπάσαν κυριολεκτικά, διαλύσαν τις τζαμαρίες, επιτέθηκαν στους αστυνομικούς. Ο κύριος Έντι Ράμα είχε φροντίσει βέβαια και είχε πάει ταξιδάκι στην Αυλώνα για να αποφύγει τα θέματα και έβγαλε προεκλογικό λόγο. Είναι έκριθμη η κατάσταση. Και θέλουμε να πούμε ότι συνήθως όταν έχουμε οργανωμένες ταραχές πληθυσμών σε πρωτεύουσες, εμάς μας μυρίζουν που είμαστε και κακοί, κύριε Βασιλιάδη, μυστικών υπηρεσιών δουλειά. 100%. Δεν ξέρω τι άλλο να υποθέσω. Φεύγοντας από αυτό, γιατί δεν θέλω να πω περισσότερα, θέλουμε να πούμε ότι προημερών, και δεν ανεφέρθη πουθενά και λυπούμεθα, αλλά εμείς επειδή είμαστε μαρτυριάδιδες θα το πούμε, συμπληρώθηκαν, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, 243 χρόνια από τη γέννηση του Ιωάννου Καποδίστρια. Κύριε Βασιλιάδη, πρέπει να το πούμε, είναι η 10η Φεβρουαρίου του 1776. Μιλάμε για έναν άνθρωπο μοναδικό στην ελληνική ιστορία, δεν θα υπάρξει δεύτερος. Κάποιος πάρα πολύ χαρακτηριστικά πριν λίγα χρόνια έβγαλε και ένα βιβλίο και το αποκαλεί «Ο Άγιος της Πολιτικής». Προσέχετε. Έτσι. Εντελώς αντίθετες έννοιες, πολύ μακρινές, ο Άγιος της Πολιτικής και κυριολεκτή. Ναι. Συμπληρώθηκαν λοιπόν 243 χρόνια, αλλά θα θέλαμε να πούμε επ' ευκαιρία, για να τελειώνει και αυτό το ανέκδοτο, ότι κάποιες χώρες μεγάλες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες ή συγκεκριμένα για το θέμα εδώ η Αγγλία, που είναι πίσω από την δολοφονία Καποδίστρια, ανοίγουν τάχα, λέει κύριε Βασιλιάδη, μετά 30-35 χρόνια, ανοίγουν, λέει, τους φακέλους των αρχείων τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες του State Department, η Αγγλία του Foreign Office. Ναι. Πρέπει καραγκιόζηδες. Τι 35, όχι 45 και 55. Έχουν περάσει 188 χρόνια από τη δολοφονία του στο Ναύπλιο. Λοιπόν. Πού είναι τα αρχεία να μας διαβάσουν οι κύριοι στο Foreign Office πώς ακριβώς κάψαν το λάκκο αυτού του ανθρώπου και να αφήσουν τη λάσπη για τους όποιους μαυρομιχαλαίους. Μην αρχίσουμε τώρα και κάνουμε την ιστορική εκπομπή, δεν γίνεται. Ναι. Λοιπόν, αυτά είναι για το θέμα του Καποδίστρια. Έπρεπε να τα πούμε. Τώρα, θέλουμε να πούμε δύο λόγια επίσης, γιατί είναι μέσα στην επικαιρότητα των ημερών, κύριε Βασιλιάδη, πέραν της Αλβανίας που είπαμε, έγινε ένα πολύ ενδιαφέρον δικαστήριο προημερών, ναι, στην Αθήνα, το οποίο κρεμούσε και ήταν στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ο παλιός περίφημος ταμείας του Πασόκ, ο κύριος Θεόδωρος Τσουκάτος. Ναι. Το οποίο απεδείχθη εκείνο το θρηλυκό εκατομμύριο μάρκα ότι το πήρε το Πασόκ. Ναι. Ξέρετε τι βγήκε μέσα στην ακροαματική διαδικασία και λίγες έτσι εφημερίδες αναφέρθηκαν και μάλιστα πρωτοσέλιδα. Ότι εκείνη την ίδια εποχή το Πασόκ είχε εισπράξει, λέει, στο ταμείο του και 16 δισεκατομμύρια δραχμές. Τα ακούτε, κύριε Βασιλιάδη? Μάλιστα. Είναι 3, 6, 9 και 2, 11 ψηφία. Ναι. Θέλουμε λοιπόν να ρωτήσουμε όσο πιο φωναχτά μπορούμε, στα κουφάλογα που κάνουν ότι δεν ακούνε, ποιοι έδιναν αυτά τα μυθώδη ποσά για εκείνη την εποχή στο Πασόκ? Τάχα ιδιώτες? Μήπως ήταν εταιρείες? Και με τι αντάλλαγμα εταιρείες ή αν θέλετε ιδιώτες θα έδιναν, κύριε Βασιλιάδη, 16 δισεκατομμύρια δραχμές? Δεν θέλουν να πάρουν κάτι πίσω? Αυτά τα χοντρά κεφάλαια τους επεστράφησαν? Μάλιστα. Και αν δεν τους επεστράφησαν, έτσι με τι μορφή τους επεστράφησαν? Και βέβαια να πούμε την τελευταία ερώτηση και απορία, αυτά τα μυθώδη ποσά πώς μπαίνουν στα κομματικά ταμεία
είτε του ΠΑΣΟΚ, είτε της Νέας Δημοκρατίας, είτε του ΚΚΕ, πώς μπαίνουν αυτά τα μυθώδη ποσά μέσα, πώς τσεκάρονται, πώς διασταυρώνονται. Πηγαίνει το ΣΔΟΕ να ελέγξει τα κόμματα, κύριε Βασιλιάδη? Δεν νομίζω. Γιατί εμείς διαβάσαμε στον τύπο ότι η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ χρωστάνε κοντά 300 τόσα εκατομμύρια μαζί στις τράπεζες. Δεν πάνε να τους τα ζητήσουνε? Δεν κάνουν διακανονισμό όπως θα γίνει σε εσάς και σε μένα? Όχι, άμα χρωστάει καμιά γιαγιούλα, κανένα κατοστάρικο όμως, 100 ευρώ, ναι, πάνε και τις κάνουν κατάσχεση. Και τελευταία είδηση, φεύγω γιατί τα κάνουμε επί το χάδιν. Αυτό το ανέκδοτο, δεν είναι ανέκδοτο, είναι σοβαρό, η συνταγματική αναθεώρηση. Αλλά όσοι παρακολούθησαν τη συζήτηση, για τόσα ενδιαφέροντα θα έλεγα άρθρα και σημαντικά, μηδέα εξαιρουμένων και των θεμάτων που σχετίζονται με την πίστη μας και την Ορθόδοξη Εκκλησία, κύριε Βασιλιάδη, αντί να γίνει αυτή η κουβέντα στη Βουλή, ξέρετε τι ήταν το θέμα? Αν θα ψηφιστεί ή όχι για νέος πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επόμενη θητεία του που ξεκινάει από το 2020 ο κύριος Πάκης Παυλόπουλος. Ναι. Μα όταν κάνει συνταγματική αναθεώρηση, μια πάρα πολύ σοβαρή, σημαντική διαδικασία σε κοινοβούλια ξένων χωρών, όπως είναι ειδικά το γαλλικό και το αγγλικό και το εγγλέζικο και το γερμανικό. Λοιπόν, μόνο αυτό δεν συζητήσαμε. Και μάλιστα ο Πρωθυπουργός λέει ότι έριξε το γάντι του κυρίου Μητσοτάκη, ότι δεν δεσμεύεστε. Εγώ δεσμεύομαι ότι είναι εξαιρετικός, λέει ο Πρόεδρος. Μάλιστα. Είναι εξαιρετικός ο Πρόεδρος. Ναι, ναι. Λοιπόν, και εμείς θα το ψηφίσουμε. Εσείς λέει τι θα κάνετε? Και θέλω να πω ένα στιγμιότυπο, αν μου επιτρέπετε να ευθυμίσουμε λίγο, γιατί είναι βαριά η ατμόσφαιρα. Πολύ σύντομα, για να μην μας φύγει η ώρα και ξενυχτήσουμε τους τηλεθεατές μας. Έχετε, ναι, δίκιο, έχετε δίκιο, είναι περασμένη η ώρα, αλλά ήταν επιλογή μας να το δοκιμάσουμε, ναι, και αυτό. Ξέρετε, δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση μεταξύ του κυρίου Προκόπη Παυλόπουλου και του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, για τον απλούστατο λόγο ότι τον Κυριάκο ο κύριος Παυλόπουλος το γνωρίζει από βρέφος της αγκαλιάς. Και ξέρετε πώς τεκμέρεται αυτό? Να σας πω, επειδή οι εφημερίδες τα ξεχνάνε και δεν τα γράφουνε, ο Κυριάκος Μητσοτάκης βαφτίστηκε σε Ορθόδοξη Εκκλησία στο Παρίσι, εν μέσω δικτατορίας. Και όταν απευθύνθηκαν στον τότε Μητροπολίτη Γαλλίας, ο οποίος ήταν ο μακαριστός Μελέτιος, εσπευσμένα του ζήτησαν να γίνει η βάφτιση, και ο Μελέτιος έψαχνε ξαφνικά να βρει ψάλτη. Και ξέρετε ποιον βρήκε ο τότε Μητροπολίτης Γαλλίας ψάλτη για την βάφτιση του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη? Το νεαρό φοιτητή της νομικής Αθηνών, Προκόπη Παυλόπουλο, ο οποίος ήταν ανιψιός του Μητροπολίτου Γαλλίας. Μάλιστα. Άρα λοιπόν έχει ψάλει στην βάφτιση και τον ξέρει από μωρό, την ώρα που τον βάζαν στην Κολυβήθρα. Δεν υπάρχει καμία παρεξήγηση. Μην κοροϊδεύουμε τον Κοσμάκη. Είτε είναι ο κύριος Κούλης, είτε είναι ο κύριος Αλέξης, ένα και το αυτό. Ο ένας ευεργέτησε τον κύριο Παυλόπουλο, που ήταν καλό παιδί το 2008, ως υπουργός δημοσίας τάξεως, και έκανε εκείνα που έγιναν με την υπόθεση του Δεκεμβρίου, του αιματηρίου Δεκεμβρίου, και ο άλλος τον ξέρει από μωρό. Ήταν στη βάφτισή του, ψάλτης. Βέβαια αυτά ξεχνάνε, δεν τα λένε, αλλά να ξεκαθαρίσει και αυτό. Τελικώς οι δίθεν εθνοπατέρες της πρώτης φοράς αριστεράς, μετά των 8 θλιβερών συνοδοιπόρων τους, ναι, ξαναμαχαίρωσαν τη Μακεδονία μας. Έτσι. Τι άλλο πρόκειται να κάνουν αυτοί οι εφιάλτες? Τη μαχαίρωσαν πραγματικά. Αυτό είναι ένα θέατρο, μια αληθινή αναγούλα, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, που παίζεται μέσα στο επιβλητικό κτίριο, θα λέγαμε, της πλατείας Συντάγματος. Και ο τίτλος του θεάτρου αυτού, ο τίτλος αυτής της παραστάσεως είναι «Οι 145 πρόθυμοι με τους 8 παλιάτσους», κύριε Βασιλιάδη. Mm. Εγώ δεν μπορώ να βάλω κάποιον άλλο τίτλο σε αυτό το θεατρικό. Και στη μέση όλου αυτού του θλιβερού και αστείου σκηνικού, ο κύριος Παπαχριστόπουλος. Ναι, βάλτε παρακαλώ μία φωτογραφία που έχουμε για τον πρώην πλέον βουλευτή, γιατί μετά από την 24η φορά τελικά κατέθεσε την παραίτησή του. Την τρίτη φωτογραφία να δούμε. Από βουλευτής. Ναι, θα διαβάσουν όσοι θέλουν, ναι, τα για σχόλια. Για τον κύριο Παπαχριστόπουλο. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, θα τα διαβάσετε, δεν χρειάζεται να διαβάσουμε εμείς. Εδώ είναι χαρακτηριστικό και το βρήκαμε στο διαδίκτυο, λέει «Η πολιτική διαδρομή του κυρίου Παπαχριστόπουλου».
Πόσα κόμματα μετράτε, κύριε Βασιλιάδη? Εγώ, αν κοιτάω καλά, εντάξει, είναι 6 κόμματα. Κάτω από 50 είναι, εντάξει, δεν έχει κάνει και τόσες αλλαγές. Κάτω από 50 κόμματα. Κάτω από 50, ναι, κάτω από 50. Λοιπόν, ξεκινάει από τον Ανδρέα Παπαδρέου στο Πασόκ, πηγαίνει στο δίκη του κ. Τσοβόλα, πηγαίνει στο μικρό και πολύ βιαστικό και αποτυχημένο κομματίδιο του κ. Αβραμόπουλου, στο λεγόμενο ΚΕΠ, πηγαίνει στη Νέα Δημοκρατία, πετάγεται μετά στον ΕΛ και τώρα προσγειώνεται στο έκτο κόμμα, ναι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι πολύ χαριτωμένο? Ναι. Αυτή η φωτογραφία είναι χαρακτηριστικότατη για να καταλάβει ο τηλεθεατής, ο μέσος Έλλην, ότι δεν έχει καμία απολύτως σημασία η ιδεολογία. Έτσι. Και το χρώμα της σημαίας. Τίποτα. Ούτε το χρώμα της σημαίας, ούτε το όνομα. Τα αφεντικά είναι ίδια. Τίποτα. Όπως είτε λέγεται Πασόκ, είτε λέγεται Νέα Δημοκρατία, είτε Δίκη, Κολοκύθια, Ανέλ, Ανέλ, Εξέλ, ξέρω εγώ πώς τους βγάλανε μετά, Ανέλ, Ανέλ. Εξέλ, δεν είναι το, και το γνωστό πρόγραμμα. Το σύστημα, ναι. Ναι, ναι, το γνωστό ίντερνετ, πρόγραμμα. Ναι, ναι, ναι. Είτε ΣΥΡΙΖΑ λέγεται, τα αφεντικά είναι τα ίδια. Απλώς είναι για να μοιράζουν την πίτα κάθε 4 χρόνια για να τρώνε όλοι. Λοιπόν, πάνω, ναι, μετά από 6 κόμματα. Έχουμε και άλλη μια φωτογραφία. Ναι, δεν το λες και ασυνοπή, δεν το λες και γυρολόγο. Όχι, βέβαια, μόνο 6 κόμματα. Όχι, γυρολόγο, ναι. Ορίστε, ορίστε. Τα 21 κόμματα που άλλαξαν οι 6 πρόθυμοι. Ναι, θα μπορείτε να διαβάσετε με τη σία σας στο σπίτι, θα παγώσετε μετά την εικόνα στην επανάληψη που θα βάλετε. Ναι. Και θα δείτε να ευχαριστηθείτε. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να τους διαβάσουμε. Ναι. Και μόλις παραιτήθηκε ο κύριος Παπαχριστόπουλος, τον διαδέχθηκε ο κύριος Τερέντιος Σπένσερ Κουίκ, ο οποίος βέβαια έχει δηλώσει από καιρό ότι υπερασπίζεται και είναι υπέρ της κυβερνήσεως. Ναι, ναι. Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Είναι κουραστικά και απέσια. Τι δεν γνωρίζουμε για το έτοιμο όρο αποκρατήδιο της Βαρντάρσκα και γιατί δεν μιλάει κανείς επί της ουσίας? Κύριε Βασιλιάδη, είναι ένα πάρα πολύ πονεμένο θέμα, το οποίο δυστυχώς επιμένει ο ελληνικός τύπος και τα μαζικά μέσα να μην το φωτίζουν σχεδόν καθόλου ή να μένουν στην επιφάνεια. Θέλω να ρωτήσω, ξέρετε τι ήταν εκείνο το μοναδικό πράγμα που λειτουργούσε στα Σκόπια στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ναι, για όσο και να ψάξετε δεν θα το βρείτε. Ναι. Ήταν, κύριε Βασιλιάδη, δύο εργοστάσια ηρωίνης. Α. Είναι στο ξεκίνημα αυτού του μορφώματος. Υπέροχο. Έτσι, πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτό το δεύτερο υπαριθμόν 2 ναρκοκράτος, το έχουμε πει και σε άλλη εκπομπή, το υπαριθμόν 1 είναι η Αλβανία, το υπαριθμόν 2 είναι τα Σκόπια, για να ξέρουμε τι λέμε. Άρα είχε βιομηχανική ανάπτυξη, έτσι. Βέβαια. Τι λέτε, η ηρωίνη, τι λέτε τώρα. Ναι. Τι λέτε τώρα. Και βεβαίως και πολύ σημαντική οικονομία. Ναι. Έτσι. Είναι εισαγωγή συναλλάγματος, τι να σας πω. Τεράστια. Αν σκεφτείτε το Αφγανιστάν, ότι πριν επέμβουν οι Αμερικανοί, είχε σχεδόν μηδενική παραγωγή οπίου. Από τότε που μπήκαν οι Αμερικανοί μέσα, έχει εκτοξευθεί η παραγωγή οπίου στο Αφγανιστάν. Τυχαίο. Και στέλνουν διάφορες χώρες, όπως δυστυχώς και εμείς, δεν ξέρω αν γίνεται ακόμα, στέλνουμε στρατιωτικές μονάδες στο Αφγανιστάν. Ναι, μόνο. Πρέπει να, κάποιος πρέπει να προστατεύσει τις καλλιέργειες. Τις καλλιέργειες. Δεν γίνεται, ναι, να μείνουν έτσι. Ας μου επιτρέψετε όμως να συνεχίσω. Ναι, συνεχίστε. Ο επικεφαλής τότε του κρατηδίου, γιατί πρέπει να φρεσκάρουμε και στην πρόσφατη ιστορία, επειδή αυτά δεν φρεσκάρονται στην Ελλάδα, είχε ανέκαθεν ως νονό του το κρατήδιο αυτό τον Τζορτζ Ψευδοσόρος, όπως έχουμε ξαναπεί, Γεώργη Σβάρτς είναι το όνομά του το πραγματικό, και το ίδρυμά του, το Open Society. Και επικεφαλής του κρατήδιου ήταν ο διάσημος για χρόνια ο Κύρο Γκλιγκόροφ, κύριε Βασιλιάδη. Θα δείξουμε καμιά φωτογραφία. Ναι, ο Κύρο Γκλιγκόροφ, πρέπει να θυμίσουμε, πέθανε 1η Ιανουαρίου του 2012. Θέλετε να δούμε κάποιες φωτογραφίες μαζί? Βεβαίως. Ο κύριο Γκλιγκόροφ είναι σε μία μοναδικής αξίας συνέντευξη 3 Ιουνίου του 1992, επειδή ο χρόνος μας είναι περιορισμένος, ναι, δεν θα βάλουμε όλο το φιλμάκι, ναι, ναι, που λέει ότι εμείς δεν έχουμε καμιά δουλειά με τους Μακεδόνες, γιατί είμαστε Σλάβοι. Λοιπόν, αυτό είχε προβληθεί τότε την εποχή εκείνη, όπως βλέπετε και από το σήμα, από τον Αντένα. Αυτό πρέπει να μείνει στην ιστορία, το φιλμάκι. Είναι σε άλλη φωτογραφία ο υπόλοιπος διάλογος ή είναι μόνο αυτή? Όχι. Βρήκαμε, ναι, μια χαρακτηριστική φωτογραφία. Βέβαια, πρέπει να πούμε, κύριε Βασιλιάδη, ότι δεν είναι το όνομα του αυτό. Ναι. Το ξέρετε, δεν ξέρω αν το έχετε ξανακούσει. Για πείτε. Το πραγματικό όνομα του λεγόμενου δήθεν κύριο Γκλιγκόροφ ήταν Μωυσής Μωυσέγεφ. Μάλιστα. Έτσι. Ενδιαφέρον. Για να ξέρουμε τι λέμε. Τυχαίο. Πάμε στην επόμενη. Τυχαίο. Πάντα είναι τυχαία αυτά, κύριε, ναι, Βασιλιάδη, σας παρακαλώ. Λοιπόν, ορίστε.
δεν έχουμε καμία συγγένεια με τον Μεγάλο Αλέξανδρο. Ήρθαμε στην περιοχή των 6ων μετά Χριστόν αιώνα. Είμαστε Σλάβοι. Mm-hmm. Το όνομα Μακεδονία ανέκαθεν ήταν ελληνικό. Πάμε όμως για αυτή την ειλικρίνειά του να δούμε. Αυτά δεν τα έχει δει ο Τσίπρας ούτε ο Κοντζιάς. Όχι, ούτε όλοι αυτοί, αυτά δεν τα ξέρουν. Οι 153 δεν τα γνωρίζανε. Όχι, δεν τα ξέρουν αυτά. Δεν τα ξέρουν. Όχι, όχι. Δεν τα ξέρουν αυτά. Είναι άγνωστα. Μήπως έπρεπε να βλέπουν τις εκπομπές μας για, για να ξέρουν τι θα ψηφίζουν. Μα εμείς είμαστε ακραίοι, κύριε Βασιλιά. Είμαστε ακραίοι. Τους ακραίους τα βλέπουν. Είμαστε φασίστες, τι, είμαστε φασίστες. Μην με γαργαλάτε. Είμαστε φασίστες. Μην με γαργαλάτε. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να δούμε τι έπαθε ο κύριος Μωυσέγεφ. Εδώ είναι με τον, με τον κύριο σε εισαγωγικά Σιμίτη, ναι, ο κύριος Γκλιγκόροφ. Ναι. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία. Εδώ είναι, κύριε Βασιλιάδη, πώς έγινε το αυτοκίνητο του δίθεν κύριο Γκλιγκόροφ. Επειδή έκανε αυτή τη δήλωση. Έκανε αυτή τη δήλωση. Και η τεράστια συνέπειες. Αυτή Mercedes σειράς S, ναι. Και όσοι ξέρουν από αυτοκίνητα καταλαβαίνουν και γνωρίζουν ότι είναι ένα τεράστιο βαρύ, πάμβαρη, να το πω έτσι, αν μπορώ να το πω έτσι, αυτοκίνητο πάνω από 2 τόνους. Η οποία, να ρωτήσω, γνωρίζετε αν ήταν τεθωρακισμένη ή όχι συγκεκριμένη? Δεν το γνωρίζω. Ναι. Πάντως οι ζημιές, όπως βλέπετε, είναι εκτεταμένες. Αλλά να δούμε και τις επόμενες φωτογραφίες, γιατί εμείς, ναι, ψάξαμε και βρήκαμε τις φωτογραφίες. Α, εδώ είναι από αυτή την κορυφή του Υπουργείου Εξωτερικών. Με τον κορυφαίο, ναι. Τον κορυφαίο, τον κορυφαίο αυτόν πολιτικό. Ναι, δεν θέλω να πω όνομα. Ναι. Τον κορυφαίο πολιτικό. Τον κορυφαίο πολιτικό. Ναι, ναι. Πάμε στην επόμενη. Δείτε πώς έχει γίνει κρανίου τόπος. Έχει γίνει σαν το βομβαρδισμένο Βερολίνο, κύριε Βασιλιάδη, η περιοχή. Έχει διαλυθεί ένα μικρό αυτοκίνητο, έχει μείνει ο κινητήρας και ο άξονας δίπλα. Έχει διαλυθεί επίσης το άσπρο το Honda. Και έχουν γίνει. Και ένα πίσω που είναι πάλι αριστερά που φαίνεται. Τίποτα. Έχουν φύγει ένα καπό, φτερά, τα πάντα. Ναι. Και πάμε και σε μία ακόμα φωτογραφία. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσες και σκέφτηκα ότι έπρεπε να τις δούμε. Εδώ είναι μακάβρια η φωτογραφία. Οι αρχές ασφαλείας πήγανε πρόχειρα με έναν κόκκινο μουσαμά και καλύψανε, μάλλον είναι ο σοφέρ του κύριου Γκλιγκόροφ. Είναι αυτό το αυτοκίνητό του, έτσι? Ναι, δεν έμεινε τίποτα, όπως βλέπετε. Όχι, δεν έμεινε τίποτα. Εγώ βλέπω ότι. Έχει ξυλωθεί η οροφή, έχουν διαλυθεί τα μπαμπρίζ. Δεν έχουν διαλυθεί, εντάξει. Εντάξει, έχουν γίνει κομμάτια, αλλά δεν έχουν φύγει, έτσι. Αλλά δεν διαλύθηκε τελείως, είναι... όπως τα άλλα μικρά αυτοκίνητα γύρω. Αυτό ακριβώς. Δηλαδή... Έπρεπε να προσέχει τι λέει, κύριε Βασιλιάδη, δημοσίως. Εκτιμώ ότι ήταν θεθωρακισμένο και μάλλον γι' αυτό γλίτωσε, έτσι. Θα πρέπει να έχει διαλυθεί λογικά. Πιθανότατα ναι, δεν το έχω ψάξει, για να είμαι, ναι, ειλικρινής. Για να αντέξει το σασί σε κάποια σημεία. Και να σας πω κάτι. Πρωθυπουργός ήταν, δεν θα είχε τεθωρακισμένο αυτοκίνητο, λέει, τι θα είχε, της πλάκας. Η ένα... λογική αυτό λέει. Πάντως ο ίδιος τραυματίστηκε σοβαρά, ναι, και όπως ξέρετε έμεινε μέχρι τέλος της ζωής του. Βεβαίως. Είπαμε τον Ιανουάριο, 1η Ιανουαρίου του 12 πέθανε, έμεινε με κομμένο το πρόσωπο. Και χαμένο το ένα μάτι, νομίζω. Δεν έβλεπε, είχε, ναι, πρόβλημα. Ναι. Είχε πρόβλημα. Και όλα αυτά γιατί είπε ότι εμείς είμαστε Σλάβοι και δεν έχουμε καμία δουλειά. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Μετά όμως από το θέμα του κύριου Γκλιγκόροφ, ναι, που αυτά πρέπει να τα θυμίζουμε, επίσης δήθεν Γιουγκοσλάβος ήταν και ο Γιώζεφ Μπρος Τίτο, που για χρόνια κάθισε. Τον κάθισαν οι ξένοι στην ηγεσία της Γιουγκοσλαβίας και είναι αυτός ο οποίος ξεκίνησε ουσιαστικά το άθλιο παιχνίδι του ανεκδότου της Βαρντάσκα, που δεν ήθελε να τη λέει Βαρντάσκα, από το 1944. Ναι. Όσο λοιπόν Σκοπιανός ήταν ο κύριο Γκλιγκόροφ, άλλο τόσο ο Γιουγκοσλάβος ήταν και ο Τίτο. Όμως σε αυτό το 1000%, θα το πω ανεπιφύλακτα, αμερικανικό κρατήδιο μόρφωμα προτεκτοράτο, εμείς για ποιο λόγο έχουμε φτάσει στο σημείο ως Ελλάδα, κύριε Βασιλιάδη, να κάνουμε δωρεές? Ναι, για πείτε μου. Είναι δυνατόν? Τι είδους δωρεές? Για πείτε μου. Είναι η θλιβερή υπόθεση που εξαφάνισαν από παντού οι δωρεές 2 στρατιωτικών ελικοπτέρων. Μάλιστα. Πόσο πλούσια και ακμαία οικονομικά ή στρατιωτικά είναι η Ελλάδα να δίνει σε ένα τόσο εχθρικό κράτος δωρεάν στρατιωτικά ελικόπτερα, κύριε Βασιλιάδη? Το είχαμε επαναλάβει και σε άλλη εκπομπή. Ευτυχώς δεν τόλμησε κανείς να πει κάτι, να το διαψεύσει, γιατί ξέρουμε καλά τι λέμε. Ναι. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν η Ελλάδα να δωρίζει στα Σκόπια που μας βγάζουν το μάτι από το 44 πολεμικά ελικόπτερα. Και βέβαια δεν είναι δικαιολογία ότι ήταν οι τύποι τους παλαιά μοντέλα, όχι βέβαια.
Και δεν είναι συμμάχος και φίλη χώρα τα Σκόπια. Επουδενή. Για τέτοιου είδους δωρεές. Επουδενή. Επίσης. Γιατί είναι η Αλβανία συμμάχος χώρα. Μα έλατε. Ή δεν δωρήσαμε και εκεί και δωρίζουμε. Επί κυρίου Σιμίτη, είδατε τι ευγενικός που είμαι. Ναι. Τι προσεκτικός που είμαι. Ναι. Γιατί με κατηγορείτε, δεν προσέχω. Ναι, ναι. Είχαμε στείλει ένα έμβασμα υπέρ του κρατικού θεάτρου των τυράννων 20 δισεκατομμύρια. Και έχω την εντύπωση ότι θυμάμαι καλά, παρόλο που είναι πολλά τα χρόνια. Μάλιστα. Κάποιος ο οποίος μπορεί να έχει πρόσβαση σε εφημερίδες και αρχεία μπορεί να το βρει. Τώρα, ένα κρατικό θέατρο, μας τι θα κάνει 20 δις. Θα παίζει για 6 αιώνες τα καλύτερα έργα. Τι να τα κάνουμε εμείς 20 δις, αφού μας περισσεύουν. Γιατί να μην τα δώσουμε. Ναι, ναι, μας ναι. Περισσεύουν. Αλλά εδώ θα μου πείτε, Μοσχοπούλης μπήρ παρά το χρυσό πριν πέσει ο κύριος Σιμίτης. Θα κόλλαγε στην βοήθεια προς την Αλβανία. Μοσχοπούλησε ή τον χάρισε. Τώρα μην τρελαθούμε. Μοσχοπούλησε λένε τα στοιχεία. Τώρα τι να σας πω. Τώρα εντάξει. Τι να σας πω. Μοσχοπούλης λένε τα στοιχεία. Μην είστε βέβαιος. Υπάρχουν και επίσημοι. Μιλάμε για 20 τόνους. Μιλάμε για 20 τόνους. Ναι. Υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Υπάρχει μια ειδική ιστοσελίδα. Τώρα αυτά βέβαια είναι λεπτομέρειες. Έχουμε, ρε παιδί μου, έχουμε πάρα πολύ χρυσό. Νομίζω η Τράπεζα της Ελλάδος έχει τόσο πολύ που δεν χωράει. Οπότε χαρίσαμε. Γιατί δεν βγαίνουν να μας πούνε οι αρμόδιοι, υπάρχει χρυσός στα θησαυροφυλάκια της Τραπέζης Ελλάδος. Είναι άδεια. Είμαστε είναι από άδεια. Εκείνες τις περίεργες χώρες. Προσέξτε ναι. Το περίεργες παρακαλώ. Ναι, ναι. Κρατήστε το. Είμαστε από εκείνες τις περίεργες χώρες που δεν θέλουμε και καλά να έχουμε το χρυσό να το κρατάμε. Αλλά έχουμε ένα κομμάτι στη Federal Reserve στην Αμερική, ένα κομμάτι στη Bank of England στο Λονδίνο. Ναι. Και έχουμε και ένα κομμάτι, λέει, στην Ελβετία. Ναι. Ποια χώρα που έχει σώαστας φρένας και έχει σίγουρη πισινή αν τη συμβεί κάτι στην αποθήκη της, στον κήπο της, στην αυλή της, εμείς τα έχουμε σε τρεις διαφορετικές χώρες μακρινές του κόσμου, την ασφάλειά μας. Και γιατί δεν γύρισε ο ελληνικός χρυσός από την Αγγλία όταν πήγε το 1941, γιατί δεν γύρισε ποτέ. Μήπως είμαστε απικία. Μήπως. Έτσι, μια ερώτηση. Απικία, παύλα, πανανία. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Λέω μία, έτσι κάνω μία ερώτηση, αν ξέρετε. Επίσης, για να μην επεκταθούμε, ναι. Δεν θυμήθηκαν καθόλου να αναφέρουν ότι είχε ξεκαθαρίσει μία για πάντα το θέμα της ελληνικότητος της Μακεδονίας ένας Αμερικανός υπουργός εξωτερικών, κύριε Βασιλιάδη. Για να δούμε μια φωτογραφία. Ο οποίος, να δούμε τη φωτογραφία του, ο Θεός να αναπαύσει την ψυχή του, είναι ο κύριος, Θεός χωρέστον, Έντβαρντ Στετίνιους. Είναι ένα δύσκολο όνομα, είναι με δύο τι, Στετίνιους. Ο άνθρωπος αυτός ο οποίος ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατόν να διεκδικούνε την ελληνικότητα της Μακεδονίας και του στυλίτευσε ανοιχτά όλους τους γύρω γείτονες. Μιλούσε τότε και για την προσπάθεια του Τίτο, μιλούσε και για τη Βουλγαρία και για τον αλυτρωτισμό τους. Και δυστυχώς αυτός ο άνθρωπος ήταν ο υπουργός εξωτερικών, θυμίζουμε, του Φραγκλίνου Ρούσβελτ. Μάλιστα. Και μετά τον κράτησε και ο Χάρι Τρούμαν, ναι. Όταν πέθανε ο Ρούσβελτ. Και μάλιστα ήταν και μια πολύ αυστηρή του οδηγία που ξεκίνησε από το State Department προς όλες τις υπηρεσίες, τις πρεσβείες των Ηνωμένων Πολιτειών ανά τη γη. Αυτά γιατί τα κάνουμε γαργάλα και τα ξεχάσαμε. Οι εφιάλτες δεν τα ξέραν αυτά που ψηφίζανε. Δεν θέλουν να τα ξέρουν. Και το ανέκδοτο είναι ότι υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών, αλλά δεν το αναφέρει ποτέ κανείς Υπουργός Εξωτερικών. Σε καμία του επαφή και συνάντηση. Έσχος. Και τέλος, φεύγοντας από τον Στετίνιους. Άλλη φωτογραφία. Θέλουμε να προσθέσουμε την περίπτωση που. Κάποιος που δεν προσέχει στα Σκόπια και έχει υψηλή θέση όπως ο κύριος Γκριγκόροφ, ναι. Ποιος την γλίτωσε βέβαια, ναι. Τραυματισμένος, ναι. Είναι άλλοι πρόεδροι, κύριε Βασιλιάδη, που δεν την γλίτωσαν στα Σκόπια, αλλά στην Ελλάδα ξεχνάνε να μας τα πούνε. Μάλιστα. Οι δημοσιογράφοι μας. Θέλω να μιλήσω, κύριε Βασιλιάδη, πριν φτάσω σε αυτό, και για το ότι η τρίτη μεγαλύτερη πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών στη γη, περιέργως είναι στα Σκόπια, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Είναι απίστευτο. Μπορούμε να δούμε κάποια φωτογραφία. Μπορούμε να δούμε φωτογραφίες, γιατί εμείς μιλάμε συγκεκριμένα με εικόνες. Εδώ είναι βέβαια με τηλεφακό η Αμερικανική πρεσβεία στα Σκόπια. Ας δούμε μια δεύτερη φωτογραφία, παρακαλώ. Στη συνέχεια. Εδώ είναι από άλλη γωνία. Είναι ένα αρκετά μεγάλο κτίριο. Και ας πάμε και σε μία τρίτη φωτογραφία
να εξηγήσουμε γιατί την δείχνουμε όταν ήταν υποκατασκευή. Βλέπετε τα ατελείωτα containers δεξιά. Ναι. Είχε διαρρεύσει τότε από τον Σκοπιανό τύπο, διότι είχαν μπει αγγελίες γιατί ψάχνανε τεράστιο αριθμό εργατών, ναι, για να βοηθήσουν. Ναι. Ότι το ενδιαφέρον σε αυτή την περίεργη κολοσιαία πρεσβεία στα Σκόπια, την Αμερικανική, δεν είναι αυτό που βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη, αλλά είναι αυτό που δεν βλέπετε. Και τι δεν βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη? Το υπόγειο κομμάτι, να υποθέσω. Το υπόλοιπο υπόγειο κομμάτι που ο Σκοπιανός τύπος είχε γράψει ότι έχει 12 πατώματα κάτω από τη γη. Μόνο. Βάλτε εσείς τώρα με την οργιώδη φαντασία που σας διακρίνει τι χρειάζονται 12 πατώματα στα Σκόπια κάτω από τη γη. Ναι. Και μάλιστα, κλείνουμε το θέμα αυτό με κάτι τελευταίο για έναν πρόεδρο ο οποίος φαίνεται κάποια στραβοτιμονιά έκανε στα Σκόπια. Δείξτε παρακαλώ τη φωτογραφία που έχουμε ενός σκοπιανού πολιτικού. Μπράβο, σας ευχαριστώ. Ο άνθρωπος αυτός είχε την εξής ατυχία. Απεφάσισε να πάει σε μία σύνοδο σε γειτονική χώρα αεροπορικός και το αεροπλάνο του, κύριε Βασιλιάδη, τι έπαθε το αεροπλάνο? Ήταν ο Μπόρις Τραϊκόφσκι, θυμίζω. Λέω και το όνομα του, Μπόρις Τραϊκόφσκι. Έπαθε μία ζημιά το αεροπλάνο. Κατέπεσε, κύριε Βασιλιάδη. Μάλιστα. Σκοτώθηκε ο πρόεδρος των Σκοπίων που βλέπουμε και το αεροπλάνο διαλύθηκε σε 3 κομμάτια και μαζί με τον πρόεδρο σκοτώθηκαν και οι 8 σύμβουλοι του συνοδήτου. Μάλιστα. Πότε έγιναν αυτά? Στις 26 Φεβρουαρίου, έχουμε επέτειο σε λίγες μέρες. Μάλιστα. Του 2004. Για να δούμε άλλη φωτογραφία. Και άφησε ορφανά 2 παιδιά και ήταν μόλις 47 ετών. Εδώ είναι από επίσημη επίσκεψη του Μπόρις Τραϊκόφσκι στις Ηνωμένες Πολιτείες και δίπλα του είναι ο διαβόητος τότε Υπουργός Αμήνης των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Ράμσφελντ, κύριε Βασιλιάδη. Άλλη φωτογραφία. Αυτό είναι το καρυδότσουφλο δικινητήριο, το προεδρικό τότε των Σκοπίων. Του King Air. Ορίστε. King Air, ο τύπος του. Ο τύπος του, είστε πολύ καλός, εγώ δεν τα γνωρίζω. Ναι, και beach, ας δούμε beachcraft. Τι απέμεινε από αυτό το αεροσκάφος. Το ουραίο τμήμα, κύριε Βασιλιάδη. Ναι, ναι, ναι. Κάποιο λάθος πρέπει να κάνει ο κύριος Τραϊκόφσκι. 100%. Κάποιο λάθος έκανε. Ναι, ναι. Τσιμουδιά βέβαια σύμπασα η μεγαλοδημοσιογραφική κομπανία εν Ελλάδη, για να τα θυμόμαστε αυτά, άκρα το άφησε ο πει. Και βέβαια να εκφράσουμε για πολλωστή φορά τη λύπη μας που ορισμένοι συμπολίτες μας εξακολουθούν και βλέπουν δελτία ειδήσεων, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Έτσι. Ίσως αυτά να θυμάται ο κάθε ΖΑΕΦ και να προσέχει. Έτσι. Γιατί τρόμαξαν και αναστατώθηκαν στην Τουρκία την περασμένη εβδομάδα και γιατί δεν αναφέρθηκε τίποτε εδώ απολύτως? Κύριε Βασιλιάδη, οι Ηνωμένες Πολιτείες στην προσπάθειά τους να ελέγξουν πάση δυνάμη την έκριθμη κατάσταση στη Βενεζουέλα ζητάνε συμπαράσταση από όλους τους συμμάχους που μπορούν να βρουν ένα τη γη. Ναι. Βγήκε λοιπόν από το State Department, παρακαλώ δείξτε το χάρτη που έχουμε. Βγήκε ένας χάρτης στο οποίο έλεγε Support for Guaidó. Ναι. Είναι αυτός ο αστείος τύπος που λέγαμε στην περασμένη εκπομπή, που ανέβηκε σε ένα πεζούλι και είπε αυτοανακηρύσουμε πρόεδρος Βενεζουέλας. Τα ξέρετε. Ναι, 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 ναι. Λοιπόν, νεότερες πληροφορίες λένε ότι είναι 100% παραγωγή της CIA. Ναι, ναι. Και λέει Is growing worldwide, δηλαδή ναι, παγκοσμίως μεγαλώνει η συμπαράσταση. Αυξάνεται παγκοσμίως. Προσέξτε όμως μια λεπτομέρεια την οποία στην Ελλάδα την κάνανε γαργάρα. Ναι. Δεν επιλέξαμε αυτή τη φωτογραφία διότι έχει και από το διαδίκτυο ένα μήνυμα του ιδίου του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών και λέει επάνω Secretary Pompeo. Προσέχετε. Ναι, ναι, ναι. Είναι ο IPEX. Ο IPEX ο Αμερικανός. Ναι, ναι. Αν πάρετε ένα μεγεθυντικό φακό, αν υποτεθεί ότι ήταν χαρτί, όσοι είναι στην οθόνη μετά την εκπομπή το πέρασε, επειδή είναι τώρα ζωντανή, δεν μπορούν να το κάνουν, μετά όταν τελειώσει, να μεγεθύνουν την εικόνα, ο χάρτης της Τουρκίας, κύριε Βασιλιάδη, παρουσιάζει μια τεράστια έκπληξη. Είναι κομμένο στη μέση. Μάλιστα. Η Τουρκία είναι κομμένη στη μέση. Ναι. Τρελάθηκαν στην Τουρκία που είδαν αυτό το χάρτη και βέβαια στον τουρκικό τύπο ο χάρτης δημοσιεύτηκε μεγενθυμένος. Ναι. Εντάξει, δεν τους ενδιαφέρει ο Γκουαϊντό, παρόλο που
ο Μαδούρο τους φυλάει χρυσό στην Τουρκία, τους ενδιέφερε ότι ξαφνικά ο Αμερικάνικος χάρτης του υπέξ του ίδιου του Πομπέο τους εμφανίζει μισούς, κύριε Βασιλιάδη. Όχι, συγγνώμη, μπορεί το... να τον στηρίζει τον Γκουαϊντό, αυτόν το δυτικό κομμάτι της Τουρκίας, η μισή δηλαδή. Έχετε και ωραία φαντασία, για... κύριε Βασιλιάδη. Γιατί το θεωρείτε δεδομένο ότι την έχουν κόψει τα δύο, ας πούμε, την λοιπόν, Τουρκία. Λοιπόν, ακόμα ψάχνονται οι Τούρκοι, τι έκοψε στη μέση την επικράτειά τους, δεν πειράζει, περαστικά τους, και αν έχουν παράπονα, στον κύριο Πομπέο, όχι σε εμάς. Σωστό, σωστό. Εντάξει. Ναι, ναι. Αυτά και να, και να ξέρουμε ότι στις ειδήσεις των 7, των 7,5, των 8, των 8,5, των 9 δεν μας δείχνουν τίποτα τα 6-7 συστημικά κανάλια. Δεν μας δείχνουν τίποτα. Ουσιαστικό όμως εννοώ. Μήπως μπορούμε να πληροφορήσουμε τους Έλληνες ποιος κρύβεται πίσω από την ξεκάθαρα αλλοπρόσαλη έως εξωφρενική ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου η οποία έγινε προημερών και την οποία διαβάσαμε στην προηγούμενη μας εκπομπή. Εσείς τη διαβάσατε, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Και μάλιστα θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να πιστέψω ότι διαβάζετε. Το παζλ λύθηκε, κύριε Βασιλιάδη. Ο γρίφος έχει λύσει. Μιλάμε για τον... ο συντάκτης είναι ο διευθυντής του γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου. Ναι. Ο κύριος Γεώργιος Βασιλείου. Να δούμε. Μπορούμε να δούμε τον κύριο Βασιλείου, να τον θυμόμαστε. Έτσι, μην το ο κύριος αυτός ο προσεγμένος εκεί με την γραβάτα και το προσεγμένο. Ναι, αλλά θέλω να θυμόμαστε την άλλη φωτογραφία. Πάμε στην επόμενη να τη θυμόμαστε, καλύτερα, να τον θυμόμαστε παίρνετε, καλύτερα. Όλη τη δόξα μου παίρνετε. Συγχωρέστε με τώρα. Αυτή να θυμάστε. Διαβάστε, σας παρακαλώ. Τι να διαβάσω. Υποψήφιος βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ, νομού Ετωλοκαρνανίας. Έτσι, μπράβο. Και είναι αυτός διευθυντής γραφείου τύπου της Ιεράς Συνόδου. Δηλαδή, πού κολλάει τώρα αυτό. Πού κολλάει αυτός, υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, να είναι διευθυντής γραφείου τύπου της Συνόδου. Εκτός αν έχει ξεφύγει η Σύνοδος και δεν ξέρει τι κάνει. Έτσι, έτσι. Έχει το ακαταλόγιστο. Ποιος? Η Σύνοδος, κύριε Βασίλη. Δεν ξέρω, εσείς ξέρετε. Μα δεν μπορώ να, δεν μπορώ να τι άλλο να πω. Και μάλιστα είναι ο άνθρωπος ο οποίος από το κείμενο βγαίνει ότι κακώς, λέει στο άρθρο του, χτύπησαν ορισμένες καμπάνες που θα έπρεπε να χτυπάνε όχι μόνο στη Βόρεια Ελλάδα που χτύπησαν ορισμένες, σε όλη την Ελλάδα έπρεπε να χτυπάνε οι καμπάνες με αυτό το ρεζίλι της προδοσίας της Μακεδονίας, με τη συμφωνία των Πρεσπών, των Λιμνών. Ναι, αλλά είναι υποψήφιος του ΣΥΡΙΖΑ, δεν μπορεί. Θέλετε να σας πω περισσότερα για τον κύριο υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ? Εννοείται. Κάθεστε καλά στην καρέκλα, δεν θέλω να πέσετε να μου χτυπήσετε, κύριε Βασιλιάδη. Προσπαθώ. Λοιπόν, ο κύριος αυτός, περιέργος, κύριε Βασιλιάδη, είναι γιος στελέχους της Βασιλικής Χωροφυλακής. Μάλιστα. Προσέχετε. Και η δουλειά η οποία έκανε πριν προσγειωθεί στην Ιερά Σύνοδο, ναι, ήτανε, λέει, αυτά τα διαβάζουμε στον τύπο, έτσι, μάλιστα, δεν είναι δικά μας, ήτανε, λέει, εκκλησιαστικός συντάκτης, ναι, της εφημερίδας που την ανεβοκατεβάζουν πρωί, μεσημέρι, βράδυ, εδώ και χρόνια, ως βασιλοχουντικιάς, ναι, της, ναι, ελεύθερης ώρας. Μάλιστα. Και διερωτώ με και λέω, από εκκλησιαστικός συντάκτης της ελεύθερης ώρας, πώς βρέθηκε υποψήφιος, κύριε Βασιλιάδη, του ΣΥΡΙΖΑ στο νομό Ετωλοκαρνανίας? Μόνο ο ίδιος ξέρει. Μήπως τα πράγματα έχουν μπερδευτεί πάρα πολύ? Πώς λέγεται, τρικυμία, κρανίο, λέγεται αυτό, πώς λέγεται. Τα παιδιά στο σχολείο πώς το λένε? Ναι. Κάπως έτσι νομίζω, ναι, το αποκαλούν. Έχουμε κι άλλη μια φωτογραφία. Και... σχετική με το θέμα. Α, ναι, που δένει με το θέμα. Σχολιάστε το εσείς, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω άλλο. Τι να σχολιάσω. Σχολιάστε το εσείς, σας παρακαλώ. Του δίνει εκεί ένα. Τι είναι αυτό, λουλούδι, ο αρχιεπίσκοπος. Και κοιτάξτε τι φρόνιμος που είναι με τα χέρια σταυρωμένα. Ναι. Ο κύριος, λοιπόν, να μην ξεχνάμε και το ονοματεπώνυμο, Γεώργιος Βασιλείου. Τι λουλούδι είναι αυτό, δεν το βλέπω, Βασιλείο. Κύριε Βασιλιάδη, δυστυχώς δεν είμαι καλός στα κυπουρικά. Ο κύριος Γεώργιος Βασιλικός Βασιλείου, είναι, λοιπόν, είναι πάρα πολύ κοντά τα τελευταία χρόνια, ναι, σε μια θεολογική ομαδούλα που έχει φτιάξει ο ΣΥΡΙΖΑ και λέγονται οι θεολόγοι του καιρού, το καιρού με αλφαγιώτα σε εισαγωγικά. Είναι μια θεολογική ομάδα προσκύμενη στην αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ, θεολόγοι που λέγονται του καιρού. Γιατί έχουν οι άθεοι θεολόγους? Ναι, έχουν θεολόγους, κύριε Βασιλιάδη, και λέγονται καιρός αυτή η ομάδα που έχουν συναπαρτίζουν. Μάλιστα. Λοιπόν, μην αειδιάσουμε άλλο. Όχι, πάμε, ναι, να συνεχίσουμε. Ναι, ναι. Δεν... απλώς πρέπει να ξέρουμε ποιος έγραψε αυτό που διαβάσατε και ήταν απίστευτο αυτό που διαβάσατε. Ναι. Και μια και τον είδαμε τώρα στη φωτογραφία, ποιο είναι το νέο λίστημα του Αρχιεπισκόπου, ο οποίος ανοίγει πολύ επιλεκτικό στο στόμα του τελευταίος? Κύριε Βασιλιάδη, τι να πω, παίρνω βαθιές ανάσες. Όταν οι αναρχικοί έβαλαν πριν από
λίγες εβδομάδες εκρηκτικό μηχανισμό, θυμάστε τι έγινε, στον Άγιο Διονύσιο. Εννοείται. Στο Κολωνάκι. Ναι, ναι. Και τραυματίστηκε ο νεοκόρος της εκκλησίας και ένας αστυνομικός που έσπευσε στο σημείο. Τα θυμάστε. Ο κύριος Ιερώνυμος δεν έκανε καμία ανακοίνωση. Ναι, ήταν ασήμαντο το γεγονός. Για την επίθεση στον κεντρικότερο ναό των Αθηνών, γιατί μην ξεχνάτε, μέχρι να ολοκληρωθούν οι επισκευές τόσες δεκαετίες της Μητροπόλεως, ο κεντρικότερος ναός των Αθηνών ήταν ο Άγιος... Ναι. Για το γεγονός ότι έχασε το μάτι του αστυνομικός και την ακοή του, δεν... ήταν ασήμαντο γεγονός. Ήταν ασήμαντο, ναι. Για τον κύριο Ιερώνυμο. Τον επισκέφτηκαν τίποτα πολιτικοί για συμπαράσταση στο νοσοκομείο. Δεν ασχολούνται με αυτά. Δεν ήταν λαθρομετανάστης ο αστυνομικός μας. Όχι, δεν ήταν. Προσέξτε τώρα. Ναι. Έγινε μία δήλωση προημερών. Έγιναν κάποιες ζημιές, πρέπει να πούμε, να το θυμίσουμε, προημερών στην Θεσσαλονίκη. Και στο Εβραϊκό Νεκροταφείο γίνανε κάποιες ζημιές. Ναι. Και έκανε μια ανακοίνωση, έβγαλε μια ανακοίνωση η πρεσβεία του Ισραήλ, η κυρία πρέσβης, και αμέσως ο αρχιεπίσκοπος έκανε την εξής δήλωση. Οι βεβηλώσεις, λέει, και οι βανδαλισμοί συναγωγών Εβραϊκών νεκροταφείων αλλά και μνημείων του Ολοκαυτώματος αποτελούν ιδεχθείς πράξεις που προσβάλλουν βάναυσα την ιστορία, τον πολιτισμό, το έθνος και την πίστη μας. Η καταδίκη αυτών των ιδεκτών και εγκληματικών πράξεων δεν έχει ούτε προϋποθέσεις ούτε αστερίσκους. Είναι ρητή, κατηγορηματική και ξεκάθαρη. Τι άνοιξε το στόμα του, σαφέστατος! Άνοιξε το στόμα του. Σαφέστατος! Τι λέτε τώρα. Μα πιο σαφής δεν γίνεται. Πω. Αλλά όταν έγινε η επίθεση στην εκκλησία, είπε κάτι. Με κοιτάτε και σας κοιτάω αποσβολωμένοι και οι δύο, έτσι. Σύμφωνα λοιπόν με την λογική του κυρίου Ιερώνυμου, αν υπάρχει λογική, όταν βεβηλώνονται τα μνημεία μας και οι εκκλησίες της Ορθοδοξίας ή όταν μπαίνουν εκρηκτικοί μηχανισμοί έξω από τους ναούς μας, δεν έχουμε να κάνουμε με ιδεχθείς πράξεις, αλλά έχουμε να κάνουμε με την έκφραση γνώμης των αντιχρίστων και των αναρχικών. Όταν όμως γίνονται σε σημεία που είναι τόποι ιεροί, Φερρυππίν για τους Εβραίους όπως είναι στη Θεσσαλονίκη, που κακώς έγιναν βέβαια. Να σας ρωτήσω, ποιος ιερός ναός βανδαλίστηκε τις προηγούμενες ημέρες, θυμάστε? Αναφέρεστε στη Σαντορίνη που σπάσανε με βαριοπούλα το πιο εμβληματικό σημείο από τις τουριστικές φωτογραφίες της Σαντορίνης, που είναι ένας τρούλος μπλε με φόντο τη θάλασσα. Όχι, όχι, κάποιες αγιογραφίες που τις... διέλυσαν κάποιοι τώρα τις τελευταίες μέρες. Ναι, έγινε προημερών. Στην Πελοπόννησο νομίζω. Έγινε προημερών, δεν το θυμάμαι. Τις φωτογραφίες όμως τις θυμάμαι. Μπήκανε με μαύρο σπρέι. Μπράβο. Και λερώσανε τα πρόσωπα των αγιογραφιών. Έτσι, άγνωστοι βέβαια. Ναι, αλλά εκεί δεν κάνει δηλώσεις ο αρχιεπίσκοπος, δεν τον ενοχλούν αυτά. Όχι, δεν το έμαθε. Να σας πω, τον τεράστιο σταυρό που γκρέμισαν κάποιοι. Στο νησί. Αν θέλουν στη Λέσβο. Και που, ούτε αυτό, και που και... πήγε η αστυνομία και τον πήγε συνοδεία τον καινούριο που στείλανε. Τον καινούριο σταυρό, τον πήγε τον έβαλε σε υπόστεγο και τον φυλάνε κλεισμένο εκεί πέρα. Ναι, μέσα στην αποθήκη. Εκεί δεν έχει ευαισθησία ο κύριος Αρχιεπίσκοπος. Όχι. Διειδήσεις τα είπαν αυτά, όχι. Όχι, όλα τα κανάλια. Όχι. Το είχαν πρώτη είδηση. Πρώτη είδηση, πρώτη το είδηση, ναι. Α, δεν ήταν για την Τζένιφερ Λόπεζ που στράβωσε το τακούνι. Όχι, όχι. Το είχαν. Τότε θέλετε να πω τώρα, να αρχίσω να λέω όχι, πράγματα που... Ναι. Δεν θέλουμε να το συνεχίσουμε γιατί θα μπορούσαμε να διαβάσουμε κι άλλα, λοιπόν, αλλά είναι κατάντια να βλέπουμε μονόφθαλμα τα περιστατικά. Αφήστε, ουδέν σχόλιον. Ναι, και να μην βλέπουμε το σύνολο, τι να πω τώρα. Αληθεύει ότι το εμβατήριο για τη Μακεδονία μας θα απαγορευτεί σε ένοπλες δυνάμεις? Κύριε Βασιλιάδη, τι άλλο πια θα απαγορεύσουν? Είναι φοβερό, είναι απίστευτο. Δεν μας στάνει πριν από μερικές ημέρες που μείναν όλοι άφωνοι, είχε προγραμματισμένη από εβδομάδες πριν ομιλία με κεντρικό ζήτημα το μακεδονικό, το σκοπιανό αν θέλετε, στο Πολεμικό Μουσείο, στην πασίγνωστη μεγάλη αίθουσα που γίνονται οι ομιλίες στο Πολεμικό Μουσείο. Και απαγορεύτηκε. Και το προηγούμενο βράδυ πήρανε τηλέφωνο από το Πολεμικό Μουσείο και είπαν ότι ξέρετε, λυπούμεθα, αλλά με την καινούργια συμφωνία, η οποία όμως ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν μπορείτε, λέει, να κάνετε την συγκέντρωση, διότι θα προκληθούν, λέει, φασαρίες. Βεβαίως. Και επεισόδια. Είναι
Και ακυρώθηκε. Με το ίδιο σκεπτικό λοιπόν κυκλοφορεί, αν μου επιτρέπετε. Βεβαίως. Κυκλοφορεί ευρέως ότι σκοπεύουν με αθόρυβο τρόπο να καταργήσουν το περίφημο εμβατήριο που έψαλαν οι στρατιώτες Μακεδονία ξακουστή του Αλεξάνδρου η χώρα. Αυτό ναι. Να το απαλείψουν πλέον για να μην προκαλούμε ποιον. Τον κύριο Ζάεφ, τον κύριο Δημητρόφ, τον κύριο Κοντζιά μήπως, ο οποίος τώρα θα τραβιέται στα δικαστήρια, αλλά δεν θέλουμε τώρα να το αναλύσουμε. Τώρα από τις ένοπλες δυνάμεις ναι. Μπορούν να τα απογορεύσουν. Από εμάς δεν νομίζω ότι μπορεί να απογορευτεί. Πάμε να τα ακούσουμε. Έτσι, μπράβο. Αφιερωμένος στους εφιάλτες που ετόλμησαν να ψηφίσουν την κατάπτυστη συμφωνία. Καλά κάνατε και το βάλατε και μου φαίνεται πρέπει να το έχουμε συνέχεια σε επανάληψη. Για ναι, όσο μας απαγορεύουν, ναι. Τόσο εμείς θα απεισμώνουμε. Έτσι. Λοιπόν, έτσι. Και τη συμφωνία θα τους γυρίσει στα μούτρα κάποια στιγμή η συμφωνία. Αυτή την οποία ψήφισαν, η οποία το είπαμε ότι είναι άκυρη, δώσαμε όλα τα στοιχεία. Έτσι, έτσι. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλές νομικές διαδικασίες. Τελικώς, εντάξει, δεν θα κερδίσουν τίποτα. Η Μακεδονία θα εξακολουθήσει να είναι όπως την ξέρουμε 2.500 χρόνια. Έτσι. Είναι δυνατόν να δίνει συγχαρητήρια σε Έλληνα δημοσιογράφο Ερντογάν? Και γιατί δεν μαθεύτηκε? Κύριε Βασιλιάδη, μία από τις πιο κλασικές φράσεις που λέμε σε αυτή την εκπομπή είναι «άκρα του τάφου σιωπή». Το διαβάσαμε στον τύπο και δεν το πιστεύαμε και πήγαμε και το διαβάσαμε δεύτερη και τρίτη φορά, μην τυχόν δεν καταλάβαμε, κύριε Βασιλιάδη, τι διαβάζαμε. Στην πρόσφατη επίσκεψη του κυρίου Τσίπρα στην Τουρκία, όπως ξέρετε, εκλήθη έτσι ένας αριθμός Ελλήνων, οι οποίοι παίζουν σε ομάδες είτε μπάσκετ είτε ποδοσφαίρου της Τουρκίας, εκλήθησαν στο γεύμα. Μεταξύ αυτών όμως ήταν και οι ανταποκριτές των ελληνικών καναλιών στην Κωνσταντινούπολη και γενικότερα στην Τουρκία. Διαβάζουμε λοιπόν σε εφημερίδα ότι ο κύριος Ερντογάν αισθάνθηκε την ανάγκη να πάει να σφίξει το χέρι ενός Έλληνος δημοσιογράφου ανταποκριτού στην Τουρκία, του κυρίου, λέει η είδηση, Μανώλη Κωστίδη. Ναι. Είναι ο κύριος που μεταδίδει για λογαριασμό του παραλιακού καναλιού της ειδήσης από την Τουρκία. Και του έσφιξε το χέρι ο κύριος Ερντογάν και του έδωσε, λέει, τα θερμά του συγχαρητήρια. Μάλιστα. Λέγοντάς του ότι τον παρακολουθεί από την τουρκική τηλεόραση και τον ευχαριστεί για την αντικειμενικότητά του. Καταλαβαίνετε τώρα. Έχουμε μείνει άφωνοι, κύριε Βασιλιάδη. Πήγα να μας φύγουν
και οι δύο μασέλες, και η ανογνάθος και η κατογνάθος. Ναι, ο Ερντογάν ξέρει όμως τι κάνει, έτσι. Λοιπόν, ο κύριος Κωστίδης, να του πούμε και καλορίζικος και να ζήσει, πρόσφατα παντρεύτηκε στο Φανάρι μάλιστα την Ελληνίδα πρόξενό μας στην Κωνσταντινούπολη. Μάλιστα. Να ζήσουν την κυρία Δανάη Βασιλάκη, να ζήσουν. Αλλά δεν ξέρω, ο κύριος Κωστίδης είναι πολύ ευχαριστημένος που του σφίξε θερμά το χέρι και τον ευχαρίστησε προσωπικά ο κύριος Ερντογάν για τις ανταποκρίσεις του. Ναι, προφανώς. Την απορία μας καταθέτουμε. Ναι. Ποια είναι η νέα ερηνευτική πράξη της Τουρκίας στην Κύπρο μας και κυρίως πώς αντέδρασαν, αν αντέδρασαν, οι δύο κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος? Οι δύο κυβερνήσεις Κύπρου και Ελλάδος, κύριε Βασιλιάδη, φαίνεται να προμηθεύονται το ίδιο νερό όπως προμηθεύεται ο κύριος Ιερώνυμος, το αμήλυτο νερό. Και γιατί το λέμε αυτό? Ναι. Πριν λίγες εβδομάδες, πολύ λίγες εβδομάδες, το πράγμα, το θέμα πέρασε σε μερίδα του κυπριακού τύπου, αλλά όπως έχουμε πει και δεν θα βαριόμαστε να επαναλαμβάνουμε, δεν περνάει ο κυπριακός τύπος στην Ελλάδα, δεν αναδημοσιεύονται. Δυστυχώς η Τουρκία έστειλε νέες ενισχύσεις στα κατεχόμενα και αυτή τη φορά όχι στρατεύματα, αλλά έστειλε άρματα μάχης, τα γνωστά Leopard 2A4. Παρακαλώ, δείξτε τη φωτογραφία να καταλαβαίνουν οι φίλοι τηλεθεατές. Μπράβο, ακριβώς αυτό είναι το Leopard, τα οποία έφτασαν μάλιστα στα κατεχόμενα αρχές προς τα μέσα του παρελθόντος Δεκεμβρίου και στα μέσα κοινωνικής δικτυώσεως εμφανίστηκε η πρώτη φωτογραφία από έναν οπλίτη Τούρκο στις 2 Φεβρουαρίου. Δηλαδή είναι πόσες μέρες, είναι 17 μέρες, έτσι. Ο πλήτη της 14ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας στην κατεχόμενη Κυφαία. Είμαστε πολύ συγκεκριμένοι, κύριε Βασιλιάδη, και δυστυχώς αυτά είναι 42 τα Leopard που μεταφέρανε οι Τούρκοι, μέσα βέβαια στις ειρηνευτικές τους προσπάθειες είναι αυτά. Οι ειρηνευτικές, έτσι. Ναι. Αλλά δεν είδαμε κανέναν Αναστασιάδη, κανένα Τσίπρα να βγάλει καμιά ανακοίνωση, ναι, ναι. Κανέναν Υπουργό Εξωτερικών να μιλήσει, ναι, ναι. Να πει κάτι, να διαμαρτυρηθεί ότι αυτό δεν μπορεί να συμβάλλει στην εξομάλυνση του Κυπριακού νέες αφίξεις αρμάτων μάχης. Εννοείται τον κύριο Αναστασιάδη όταν είναι νυφάλιος ή όχι? Τώρα μη με στεναχωρείτε, γιατί εγώ δεν τα πάω καλά με τα αγγλικά ποτά. Ούτε με τα αμερικάνικα και έτσι δεν ξέρω να σας βοηθήσω. Δεν ξέρετε. Δεν ξέρω, ναι, δεν ξέρω. Ναι. Και πρέπει κάποια στιγμή βεβαίως να μιλήσουμε και για την πολύ ύποπτη απομάκρυνση της Μεραρχίας από την Κύπρο, έτσι, της Ελληνικής Μεραρχίας. Το 67. Το 67. Το 67. Ναι. Και για τα γεγονότα στην Κοφίνου ενδεχομένως πρέπει να μιλήσουμε. Το 1964. Για όλα αυτά τα οποία έγιναν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Όχι, τα γεγονότα στην Κοφίνου ήταν το 67, ήταν τον Νοέμβριο και τον Δεκέμβριο απεμακρύνθη η Μεραρχία. Η Μεραρχία, ναι, ναι, ναι. Και τις ευθύνες που είχαν και η κυβέρνηση τότε της επταετίας, γιατί είχε τεράστιες ευθύνες, έτσι. Έτσι, μην λέμε μόνο τα μεν που έκανε, να λέμε και τα δε, και να τα λέμε όλα. Πολύ σωστά. Έτσι, και βεβαίως και ο Αρχιεπίσκοπος, ο οποίος είχε επίσης μεγάλες ευθύνες. Ο εκεί Αρχιεπίσκοπος. Ο εκεί Αρχιεπίσκοπος. Ο εκεί Αρχιεπίσκοπος, του οποίου η ιστορία δεν έχει γραφτεί ακόμα. Ναι, ναι. Και ούτε οι ίδιοι οι Κύπροι την γνωρίζουν. Ναι, τολμώ να το πω και παρακαλώ, δέχομαι τις όποιες επισημάνσεις, υποδείξεις, ακόμα και αντιρρήσεις. Ναι. Ούτε στην Κύπρο γνωρίζουν ακριβώς την ιστορία του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Μούσκου. Δεν τη γνωρίζουν την ιστορία. Διότι η απομάκρυνση της νομαρχίας ήταν της Μεραρχίας ήταν εθνική προδοσία, έτσι. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, και κάποια στιγμή πρέπει να το λίγο να το αναλύσουμε. Παλαιό τουρκικό και εγγλέζικο όνειρο η απομάκρυνση. Ακριβώς. Και το πέτυχα. Ακριβώς. Πόσο πολύ πράσινες είναι οι προτεραιότητες της κυβερνήσεως και πώς καταφέρνουν και τα περνούν όλα αθόρυβα? Κύριε Βασιλιάδη, επανειλημμένος στους τελευταίους μήνες, δεκάδες βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ απίφθηναν ερωτήσεις στο Υπουργείο Υγείας. Ναι. Τώρα θα μου πείτε, στον κύριο Πολάκη, δεν ξέρω όταν καπνίζει ή όταν δεν καπνίζει, τέλος πάντων, υπέρ της κάναβης. Το όνειρό τους λοιπόν έγινε πραγματικότητα. Ναι. Περάσανε το νόμο με την αστεία πλειοψηφία που καταφέρνουν και έχουν στη Βουλή και ειδού τα αποτελέσματα, παρακαλώ, δείξτε τη φωτογραφία. Αυτός είναι αριστερά ο πρώτος αυτόματος πολιτής
Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται να πούμε για πού είναι έτσι. Τι, να μην στείλουμε, το πω. Να στείλουμε τον κόσμο να πάει να πάρει κάναβη, δηλαδή. Δεν θα το πω, είναι στο κέντρο των Αθηνών. Θα το διαφημίσουμε. Είναι σε πάρα πολύ κεντρικό Έλεος. Σημείο των Αθηνών. Εντάξει, φτάνει. Και πηγαίνει ο κάθε ανόητος. Ήδη είπατε πολλά. Φτάνει. Και μάλιστα μου έκανε εντύπωση, δεν φτάνει να ρίξει τα χρήματα, αλλά εφόσον είναι με μετρητά η συναλλαγή, απαιτεί από τον πελάτη, να το πω έτσι, να δείξει σώνει και καλά την πιστωτική κάρτα του και να τη βάλει μέσα σε σχισμή του μηχανήματος, ασχέτως αν θα τραβήξει το μηχάνημα λεφτά από την κάρτα. Προσέχετε. Για να καταγραφεί ποιος... Για να κατοχυρωθεί πολλαπλώς και ποιος να καταγραφεί... Ποιος ψωνίζει. Έτσι, ποιος τα πάει καλά με τα πράσινα χόρτα. Ώστε κάποια στιγμή μετά θα χτυπάει το κινητό του, ναι, και θα έχουμε και κάποια προϊόντα ακόμη, τα οποία δεν πήρατε σε καλή τιμή. Για νέα μπίζνα. Ακριβώς. Για νέα μπίζνα. Μην τον χάσουμε τον πελάτη. Λοιπόν, δεν θα πούμε κύριε Βασιλιάδη πού ακριβώς είναι. Και άλλη μια φωτογραφία υπάρχει. Έχουμε άλλη μια, ναι, είναι από το ίδιο σημείο. Ξεκινάει, λέει, πειραματικά, λέει, το μηχάνημα. Μη χειρότερα. Ναι, ναι. Εκεί καταντήσαμε. Και επί ΣΥΡΙΖΑ το είδαμε και αυτό. Ναι, ναι. Πάντα βέβαια για ιατρική χρήση, έτσι. Μαλίμωρο τώρα. Μην πάει αλλού το μυαλό. Γιατί είστε παρεξηγησιάρης, γι' αυτό σας ναι, το λέω. Όχι, όχι. Ναι, ναι, όχι. Είστε παρεξηγησιάρης και σας φοβάμαι. Σας πιστεύω απολύτως ότι είναι μόνο για ιατρική χρήση. Μόνο, ναι. Δεν πάει πουθενά αλλού το μυαλό μου. Και εγώ με πιστεύω. Υπάρχει έστω ένας Έλλην που θα τολμούσε να πει και μάλιστα δημοσίως ότι με τους Τούρκους έχουμε κοινό πολιτισμό. Αν υπήρξε ένας, μήπως είχε πειρετό, ο Φουκαράς. Πρέπει να έχει πολύ πυρετό. Μιλάμε για τον κύριο Τσίπρα. Πάλι κύριος, ο οποίος έτσι. Έφτασε επιμένετε. Στο σημείο. Ορίστε. Επιμένετε, να τον λέτε κύριο εσείς. Λοιπόν. Σας κάνω τη χάρη. Λοιπόν, είστε μεγάλος προβοκατέρ, μεσιέ. Επιμένει ο κύριος Τσίπρας σε μία συνέντευξη. Πολλοί έσκησαν την εφημερίδα που το διάβασαν, δεν άντεξαν. Ναι. Ότι έχουμε, λέει, κοινό πολιτισμό με τους Τούρκους. Και τίθεται το ερώτημα, μήπως έχει κάποια έτσι δύσκολη κατάσταση, αντιμετωπίζει κάτι, μήπως του χορηγείται κάποια ερωτήματα θέτουμε έτσι, κάποια αγωγή και φτάνει στο σημείο να αναγνωρίζει κοινά σημεία του πολιτισμού μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων. Έχουν πολιτισμό οι Τουρκοί. Λοιπόν, κατά τις τουρκάλες ξεναγούς κύριε Βασιλιάδη, επειδή ναι. σας αρέσει να με γαγαλάτε, έχουν πολιτισμό. Και λένε ότι όταν ξεναγούν τα πούλμαν τα ελληνικά... Ποιος είναι αυτός ο πολιτισμός? Στην Τρία, λένε ότι για αυτά εδώ έχει μιλήσει ο Τούρκος Όμηρος. Εννοείται για τις γενοκτονίες, αυτό εννοείται πολιτισμό. Βέβαια. Α, ναι, είναι πολιτισμός. Αν το δει κανείς από μια... έτσι οπτική γωνία κάπως... Ούτε έτσι... μία γενοκτονία, ούτε δύο, ούτε τρεις. Έχουνε ακριβώς. Ελλήνων, είναι... Ποντίων, Αρμενίων... Είναι πολιτισμός. Είναι πολιτισμός, είναι πολιτισμός, σας παρακαλώ. Πολιτισμός. Λοιπόν, και πρέπει και... να πούμε ότι ο πολλής κόσμος δεν γνωρίζει, θεωρείται ταμπού το πώς βοηθούνται οι ηγέτες όταν έχουν κάποιες δυσκολίες, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Είδατε πόσο ευγενικά το πάω. Και θέλουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση, την οποία στην Ελλάδα δεν την θίγει κανένας και έχει μεγάλη σημασία στην διαδρομή της ιστορίας και θα μιλήσουμε για τον 20ο αιώνα, για να μην χαθούμε αιώνες πίσω. Πώς ακριβώς, θα το πω με ένα ξενικό όνομα, το οποίο αποδίδεται από ορισμένους γιατρούς και στα ελληνικά, πώς κουράρονται οι ηγέτες. Μάλιστα. Αν μου επιτρέπετε σε εισαγωγικά το ναι, κουράρονται, ναι, τι εννοείτε, από γνωστούς ιατρούς και καθηγητές της ιατρικής, ναι. στις δυσκολίες που έχουν και για να ανταπεξέλθουν στα βαριά τους πολιτικά καθήκοντα. Ναι, έχουν δυσκολίες. Υπάρχει λοιπόν ένας σπουδαίος συγγραφέας, ο οποίος ήταν μέσα στα πράγματα στη ζωή του, διότι εκτός από ξεχωριστός, βραβευμένος στην Αγγλία, ψυχίατρος και νευρολόγος, ναι. διετέλεσε κύριε Βασιλιάδη και υπουργός εξωτερικών της Αγγλίας. Α. Μιλάμε για τον Λόρδο David Owen. Παρακαλώ, μπορούμε να δούμε τη φωτογραφία του συγγραφέως αλλά και του βιβλίου που έγραψε για τους πολιτικούς. Είναι εν ζωή ο David Owen, βέβαια είναι μεγάλης ηλικίας, είναι νομίζω 83 ετών. Αν έκανε zoom, αν μπορούσαμε να κάνουμε zoom, θα βλέπαμε ότι οι φωτογραφίες στο εξώφυλλο του συγκεκριμένου βιβλίου έχουν πλήστους όσους ηγέτες του 20ου αιώνα, μάλιστα. για τους οποίους έχει βρει φοβερά στοιχεία πώς τους κουράριζαν οι γιατροί, τι κοκτέιλς φαρμάκων τους έδιναν και μερικές φορές, κύριε Βασιλιάδη, πολύ βαριά φάρμακα. Έχουμε οπότε καταλαβαίνετε, καταλαβαίνετε ναι. αντιστοίχως
τι επηρεασμός μπορεί να υπάρχει στις αποφάσεις που λαμβάνουν, είτε για το λαό τους, ή αν είναι υπερδυνάμεις, κύριε Βασιλιάδη, για τις τύχες άλλων λαών. Γιατί μόνοι τους λαμβάνουν αποφάσεις? Όχι, αλλά πρέπει να πούμε... Δεν υπαγορεύονται οι αποφάσεις. Υπαγορεύονται οι αποφάσεις. Έξωθεν δεν υπαγορεύονται. Υπαγορεύονται, ειδικώς αλλά στις απικίες. Πρέπει... Εντάξει, δεν μιλάμε για κυρίαρχα κράτη. Στις απικίες αποφασίζουν οι τοποθετημένοι δίθεν ηγέτες. Όχι, όχι. Ας πούμε, έχει πάρει κάποια απόφαση ο Τσίπρας ή προηγουμένως, ξέρω εγώ, ο Σαμαράς και ούτω καθεξής. Ή ο Μακάριος, ας πούμε. Ή ο Μακάριος, ας πούμε, ναι, στη... Ναι. Όχι, αλλά θα μας βοηθούσε πάρα πολύ η μελέτη αυτού του βιβλίου, διότι τα γράφει κάποιος άνθρωπος ο οποίος έχει και την ειδικότητα την επιστημονική, αλλά και την ασχολία ως υπουργός εξωτερικών για χρόνια στην Αγγλία να γνωρίζει τα πράγματα είναι από μέσα. Και άλλη μια φωτογραφία. Έχουμε άλλη μια φωτογραφία του Λόρδου David Owen, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είναι το ίδιο βιβλίο, δηλαδή λέει «In sickness and in power», στην ασθένεια, αν το μεταφράσουμε σωστά, και στην εξουσία. Ναι. Έτσι. Γιατί διαλέξαμε να δείξουμε το ίδιο βιβλίο με άλλο εξώφυλλο? Διότι είναι από ένα φωτογραφικό στιγμιότυπο του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του Dwight Eisenhower, σε αναπηρικό αμαξίδιο. Φανταστείτε να έχετε την πρώτη πυρηνική δύναμη στα χέρια σας, αλλά να πάσχετε από 1,000 και να σας πηγαίνουν σηκωτό. Ναι. Επίτηδες διαλέξαμε να δείξουμε την έκδοση και με αυτό το εξώφυλλο. Ναι. Κλείνοντας λοιπόν από εκεί που αρχίσαμε, μήπως κάποιοι ηγέτες πριν κάνουν συνεντεύξεις και πούνε τα όποια απίθανα πράγματα, μήπως πρέπει να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται και πώς τους βοηθάνε για να φτάσουν να λένε ό,τι λένε και σε ποια κατάσταση νυφάλια ή όχι βρίσκονται. Και το σταματάω εδώ. Εντάξει, βεβαίως ο Eisenhower είχε περάσει και από πόλεμο. Εντάξει, ήταν ένας παρασημοφορημένος αρχιστράτηγος, έτσι. Δεν το συζητάμε. Δεν ήταν ένας απλός ηγέτης. Όχι. Και βεβαίως έγινε κάποια στιγμή μετά την στρατιωτική του σταδιοδρομία και πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και από τους καλούς, θα έλεγα, έτσι. Αν θέλετε απάντηση, παρόλο που θα ξεφύγουμε, θέλω. Να σας πω ότι ο στρατιωτικός του φάκελος είναι πάρα πολύ αρνητικός. Δεν ξέρω αν κάποιοι Ελληνοαμερικανοί που γνωρίζουμε ότι μας ακούνε και μας βλέπουν, αν μπορούν να ψάξουν. Ο στρατιωτικός φάκελος του αξιωματικού Dwight Eisenhower δεν είναι καθόλου τιμητικός. Και θα ήθελα να σας πω, επειδή με ρωτήσατε, δεν είχα σκοπό, γιατί αυτά είναι πολύ εξειδικευμένα ιστορικά, ότι ευρισκόμενος στο επιτελείο του περίφημου, του διάσημου Douglas MacArthur, του Αμερικανού στρατηγού που άφησε εποχή στον πόλεμο κατά της Ιαπωνίας, μιλάω για την Άπο Ανατολή, κύριε Βασιλιάδη, ο Douglas MacArthur, κύριε Βασιλιάδη, τον έδιωξε κλωτσιδών από το επιτελείο του, τον Dwight Eisenhower, και με ένα πάρα πολύ προσβλητικό γράμμα συνοδεία, ότι δεν μου κάνει αυτός ο άχρηστος. Τον έδιωξε. Ποιος? Ο Douglas MacArthur. Δύο μεγάλες στρατιωτικές μορφές ανέδειξαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο πρώτος ήταν ο δολοφονημένος, τα έχουμε ξαναπεί, ο στρατηγός George Patton, που έχει μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία του, αλλά είναι πολύ εξειδικευμένο να το αναπτύξουμε. Ναι. Και δεύτερος ήταν ο στρατάρχης Douglas MacArthur. Και τον πέταξε κλωτσιδών από τον επιτελείο του, τον Eisenhower. Δεν ξέρω αν πήγε πολύ καλά σαν πρόεδρος, πάντως σαν αξιωματικός δεν πήγε καθόλου καλά. Ούτε σαν ηγέτης των δυτικών δυνάμεων στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο καταχωρείται στα ιστορικά αρχεία ότι πήγε καλά. Αλλά αυτό είναι εξειδικευμένο. Ναι. Ας μην το αναλύσουμε άλλο. Ωραία. Τι ακούγεται εδώ και λίγα 24 ώρα για τον πρωθυπουργό μας, ότι είναι τουρκομαθής, και από πού συνάγεται αυτό? Κύριε Βασιλιάδη, δεν ξέραμε ότι έχει τέτοια προσόντα ο Πρωθυπουργός. Μπορεί να δυσκολεύεται πραγματικά στα αγγλικά. Παρακαλώ, ας δούμε μια φωτογραφία που άφησε άφωνους όλους τους Έλληνες. Είναι η περίφημη συνάντηση των αντιπροσωπιών Ελλάδος και Τουρκίας. Δεξιά μας διακρίνεται πεντακάθαρα ο κύριος Ερντογάν, ο Σουλτάνος Ερντογάν. Και αριστερά είναι η ελληνική αντιπροσωπεία, περίπου στο κέντρο της οποίας, λίγο μετά τον κύριο Κατρούγκαλο, είναι ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω αν βλέπετε, κύριε Βασιλιάδη. Φαίνεται. Προσέξτε. Όλη η ελληνική αντιπροσωπεία, επειδή το λόγο έχει η τουρκική στο συγκεκριμένο στιγμιότυπο, όλη η ελληνική αντιπροσωπεία, όπως βλέπετε, φοράει ακουστικά. Ο κύριος Τσίπρας, βλέπετε να φοράει ακουστικά, κύριε Βασιλιάδη? Προφανώς καταλαβαίνει
Καταλαβαίνει τουρκικά ο κύριος Τσίπρας. Έτσι φαίνεται. Ή όπως έγραψαν, λέτε, κάποιοι κακεντρεχείς, αδιαφορεί πλήρως για όσα συζητώνται. Δεν ξέρω. Ας κρίνουμε... Δεν εξηγείται, διότι και ο τελευταίος Έλλην διπλωμάτης, ναι, όπως βλέπετε στη φωτογραφία, και μπορεί μετά το τέλος της εκπομπής επίσης να την μεγενθύνουν αν θέλουν, όσοι θέλουν τηλεθεατές, φοράνε όλοι ακουστικά. Ο κύριος Τσίπρας ή τουρκικά ξέρει ή αδιαφορεί για τα τεκτενόμενα. Ας κρίνουν οι τηλεθεατές. Το αφήνω εκεί, ναι. Το αφήνω εκεί. Αλλά δεν μπορώ να το προσφεράσω κιόλας. Γιατί ακούμε τελευταίως για περίεργα και πρωτοφανή μετεωρολογικά παράδοξα στη χώρα μας. Α. Λόγου χάρη, είχε ποτέ η Ελλάδα τυφώνες? Καταγράφονται τέτοια περιστατικά στις στατιστικές της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας? Κατηγορηματικώς όχι, κύριε Βασιλιάδη. Δεν υπάρχουν στατιστικά στοιχεία ούτε για τυφώνες, ανεμοστροβίλους, θύελες, ούτε για άλλα ξένα εντελώς φαινόμενα για τα ελληνικά καιρικά δεδομένα. Και ούτε θα πιάσουμε τώρα το αστείο που τοποθετούν ονόματα. Μα τώρα και προχθές που χιόνισε, τι είχανε, ναι, πώς το είπανε, χιονούλα, πώς το είπανε. Για όνομα του Θεού. Όχι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δεν θα το... Τυφώνας, να... δεν ήταν τυφώνας αυτό προχθές? Να μην το φεδρύνουμε. Όχι για το όνομα, λέω. Μα είναι φεδρό. Ναι, ναι. Είναι φεδρό. Όταν θέλουν να μας πείσουν από το καλοκαίρι ότι ξεκινήσαν οι τυφώνες στην Ελλάδα, είναι φεδρό και πρέπει να γελάμε, γιατί άμα το πάρουμε στα σοβαρά, θα το πάρουν και οι τηλεθεατές στα σοβαρά και θα το πιστέψουν. Εμείς θα... Πρέπει να γελάμε, να καταλάβουν ότι πρόκειται για γελιότητες. Εμείς θα προσπαθήσουμε να δώσουμε μια άλλη διάσταση και αυτή τη φορά. Λοιπόν, αυτά τα φαινόμενα δεν καταγράφονται. Ας δούμε όμως από μια άλλη γωνία. Όπως μας ανέφερε πολύ καλός φίλος από την Κύπρο, κύριε Βασιλιάδη, από την Κύπρο μας, θα κάνουμε, λέει, πάρα πολύ καλά να ψάχναμε το θέμα με τις κεραίες του συστήματος HARP, ναι, το οποίο έχουμε αναλύσει σε άλλη εκπομπή, σε εκπομπή ακριβώς, που ελέγχει τον καιρό, όπως ξέρετε, ναι, που βρίσκονται δυστυχώς στο έδαφος των αγγλικών βάσεων στην Κύπρο, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Δεν είμαστε βεβαίως μετεωρολόγοι, έτσι, δεν είμαστε μετεωρολόγοι, ούτε είμαστε ειδικοί στην επιστήμη της γεωμηχανικής, διότι έτσι λέγεται αυτή η μάλλον μοντέρνα επιστήμη, θα λέγαμε, για τον έλεγχο του καιρού. Οι πλέον κοντινές μας όμως εγκαταστάσεις αυτού του είδους, του επικίνδυνου αυτού του συστήματος, δυστυχώς, κύριε Βασιλιάδη, είναι στις αγγλικές βάσεις. Παρακαλώ, για να βοηθήσουμε το κοινό που μας παρακολουθεί, ας δούμε κάποιες φωτογραφίες για το ζήτημα αυτό. Βλέπετε? Ναι. Μάλιστα, έχει και τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Ακριβώς. Έχει μεγένθηση του συγκεκριμένου σημείου των αγγλικών βάσεων. Βλέπετε αριστερά επάνω το σύνολο στην υδρόγειο και πού βρίσκεται. Μας δείχνει το νότιο τμήμα, πρέπει να είναι αρκετά έξω από τη Λάρνακα, αν μπορώ να καταλάβω από το χάρτη. Εσείς ως πιλότος θα ξέρετε καλύτερα το σημείο που δείχνει. Μεταξύ Λεμεσού και Λάρνακος. Όχι, η Λάρνακα είναι δεξιά. Πιο δεξιά, είναι πιο δεξιά. Κάτω δεξιά στο χάρτη, εκεί στη μύτη περίπου είναι πρέπει η Λάρνακα. Πρέπει να είναι Λεμεσός, κοντά στη Λεμεσό. Προς την Πάφο, νομίζω είναι. Και βέβαια βλέπουμε και τις γεωγραφικές συντεταγμένες για τους πιο απαιτητικούς. Πάμε όμως στην επόμενη, ναι, φωτογραφία, παρακαλώ, να δούμε μία εικόνα πάρα πολύ χαρακτηριστική. Τι λέει εκεί η ταμπέλα, κύριε Βασιλιάδη? Μην σταματάτε. Ναι. Προσέχετε. Ναι, το νι είναι περιττό εκεί πέρα, δεν ξέρουν. Τα, ναι, τα ελληνικά τους είναι λίγο. Είναι μη σταματάτε το σωστό. Αγγλοπρεπή. Μην είναι ο μήνας στην καθαρεύουσα. Ναι. Ναι. Μη σταματάτε έπρεπε να γράψουν. Το νι το χρησιμοποιούμε μόνο αν ακολουθεί λέξη από φωνή εν χάρη νεφωνία. Ο αλλά... Άγγλος που το έφτιαξε δεν ήξερε τη λεπτομέρεια. Όχι, όχι. Και στην Ελλάδα, μα δείτε, μην παρκάρετε, γράφει, ναι, ενώ έπρεπε να λέει μη παρκάρετε. Ναι. Και ούτω καθεξής. Εδώ χειρότερα το κάνουμε από τους Άγγλους. Ο Άγγλος μπορεί να το γράψει σωστά. Ας πάμε στην επόμενη, παρακαλώ, λοιπόν, φωτογραφία. Ναι. Προσέξτε εδώ τις ιδιόμορφες αυτές κεραίες. Δεν θυμίζουν ούτε τηλεοράσεως, ούτε ραδιοφώνου αντένες. Είναι, ξέρετε που νομίζω. Κοντά στην Πάφο, είναι στο ακροτήρι οι, ναι, βάσεις του HARP. Ναι. Έτσι λέγεται η περιοχή που είναι οι αγγλικές βάσεις. Σωστά. Το ακροτήρι που έχει το HARP. Πάμε να δούμε και άλλη φωτογραφία. Έχουμε άλλη μία φωτογραφία. Προσέξτε επίσης εδώ, από τηλεφακό, πώς είναι αυτές οι αντένες. Ναι. Άλλη φωτογραφία έχουμε. Πρέπει να έχει κι άλλες. Εδώ δεν πειράζει. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ένα ζήτημα που έχουμε την αίσθηση ότι ποτέ δεν έχει γίνει κουβέντα, ναι, σε κανένα ελληνικό μέσο, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Και είναι οι περίφημες, για όσους ασχολούνται, συχνότητες στις οποίες λαμβάνει το ανθρώπινο αυτή
η ανθρώπινη ακοή και γιατί έχει δύο διαφορετικές βαθμίδες. Μιλάμε για hertz, όπως βλέπετε. Έχει, μάλιστα λέει στα αγγλικά, which one sounds better, ποιο ακούγεται καλύτερα. Γιατί το λέει αυτό? Διότι το 432 τόσα hertz λειτουργούσαν μέχρι το 1940, κύριε Βασιλιάδη, κυρίως στον χώρο της μουσικής. Α, στον χώρο της μουσικής, μάλιστα. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ναι, υπόπτος και περιέργος, μας το άλλαξαν. Τονίζουμε αυτά τα δύο επιρρήματα, υπόπτος και περιέργος, ανέβηκε η κλίμακα στο 440 hertz. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ. Εδώ είναι μία απεικόνηση και γράφει από κάτω πώς μπορεί να αποδοθεί με αυτά τα σχήματα η διαφορά σε αυτά τα 8 hertz σε σχέση με τον ήχο. Πάμε, παρακαλούμε, είναι σε σχέση με το νερό είναι αυτή η απεικόνηση. Πάμε παρακαλώ στην επόμενη εικόνα. Εδώ λέει πολλά μόνο και μόνο η εικόνα. Προσέξτε τη σβάστικα, τη χιτλερική σβάστικα, προσέξτε την κιθάρα και την αντίθεση μεταξύ των δύο συχνοτήτων. Γιατί το βάλαμε αυτό? Διότι το σύστημα HARP, όπως διαβάσαμε, κύριε Βασιλιάδη, και αν υπάρχουν ειδικότεροι, ευχαρίστως θα δεχθούμε προτάσεις και άλλες σκέψεις, εκπέμπει στη συχνότητα των 440 Hz, δηλαδή συμπτωματικά τη συχνότητα την οποία καταλαβαίνει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Ναι. Και γι' αυτά δεν μιλάει επίσης κανείς. Και γράφει εκεί, it hurts so bad. Ναι, πειράζει τόσο έντονα. Και δεν το γράφει μάλιστα ορθογραφημένα, γιατί θέλει να αναφερθεί στα hertz, ας πούμε, στη συχνότητα. Πάρα πολύ σωστά. Και θέλει να πει ότι πληγώνει τόσο άσχημα, έτσι. Αυτό εννοεί. Και τα ακούσματα μέχρι τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ήταν στα 432 και από κάποια περίεργα διαβάσαμε Ινστιτούτα, κύριε Βασιλιάδη, ναι, των Ηνωμένων Πολιτειών, ναι, ναι, πολύ περίεργα, ναι, ευρέως γνωστών καταγόγων, απεφάσισαν να ανεβάσουν τα χέρια στα 440. Μάλιστα. Δεν θα εξειδικεύσουμε άλλο το θέμα. Εμείς ρίχνουμε απλώς ένα σπινθήρα, όποιος θέλει ας ψάξει περισσότερο. Ποια επέτειος και σχετικός με πιο περίφημο εκκλησιαστικό πρόσωπο αποσιωπάται τελείως και γιατί συμβαίνει αυτό? Ναι. Στις 11 Φεβρουαρίου, κύριε Βασιλιάδη, και είναι μάλιστα 11 Φεβρουαρίου του 1935, είναι ο θάνατος ενός κορυφαίου εκκλησιαστικού προσώπου της νεωτέρας ελληνικής ιστορίας, του Μητροπολίτου, του Θρυλικού Μητροπολίτου Καστοριάς, Γερμανού Καραβαγγέλη. Παρακαλούμε, μπορούμε να δούμε την εικόνα. Εδώ είναι με όλα τα παράσημα, είναι ζωγραφικός πίνακας. Εδώ είναι σε σχετικά όριμη ηλικία. Και ευτυχώς υπάρχει, ας δούμε και την επόμενη εικόνα. Υπάρχει η σχετική του... μπορούμε να δούμε την επόμενη εικόνα, παρακαλώ. Ναι, ευχαριστώ. Είναι η προτομή, μάλιστα, που υπάρχει του Μητροπολίτου. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε τα πάντα, κύριε Βασιλιάδη, και για την πίστη, αλλά και για την πατρίδα. Ακριβώς. Τον κυνήγησαν ατελείωτα και οι Τούρκοι και οι Βούλγαροι. Και λυπούμε να πω ότι το 1935 πέθανε σε πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση στη Βιέννη, κύριε Βασιλιάδη, ο Γερμανός Καραβαγγέλης. Και τα οστά του μεταφέρθηκαν και είναι, νομίζω, σε κάποιο μνημείο του σχετικό στην Καστοριά. Μάλιστα. Πρέπει να τα θυμίζουμε αυτά. Εννοείται. Είναι 11 Φεβρουαρίου η επέτειος και να μην, για κανένα λόγο, να μην τα προσπερνάμε. Τι απίθανο, είπε πάλι ο Σκοπιανός Πρόεδρος, και γιατί να αντέδρασε κανείς από πλευράς μας? Κύριε Βασιλιάδη, η Ελλάδα μας έχει συνηθίσει, να το πω έτσι, δεν ξέρω αν είναι πετυχημένη διατύπωση, να τις ρίχνουν χαστούκια και να μην απαντάει. Είναι τρομερό. Είναι άνω ποταμών. Είναι εξοργιστικό. Ξέρετε τι είπε ο κύριος Σιβάνοφ, ο οποίος είναι λαλίστατος, σε αντίθεση με άλλους προέδρους, κύριε Βασιλιάδη? Ναι, αλλά πώς θα απαντήσουν, άμα δεν έχουν έγκριση από τα αφεντικά? Από τα αφεντικά δεν μπορούν να δώσουν απάντηση. Πώς, έτσι, με δική τους πρωτοβουλία, φαντάζεστε? Ακούστε, όχι. Τι συνέπειες θα έχουν? Είναι κακές οι πρωτοβουλίες.
Έχουν κόστος. Είδαμε, δείξαμε για πρωτοβουλίες. Το αεροπλάνο, είδατε πώς έγινε. Πρωτοβουλία ήταν γι' αυτό. Πρωτοβουλία ήταν. Τέλος κανένας ήταν. Ναι. Ακόμα ψάχνει η γυναίκα την αυγαλιά του, λέει. Ναι, καλά. Ο Τραϊκόφσκι. Λοιπόν, κύριε Βασιλιάδη, ο κύριο Ιβάνοφ, ο πρόεδρο των Σκοπίων που είναι και καλά τσακωμένο και με τον κύριο Ζάεφ και με τον κύριο Γκουρεύσκι, μα είπε προημερών και πέρασε στα ψηλά στην Ελλάδα ότι ήταν, λέει, ο Κεμάλ Μακεδόνας. Θα μας φύγει ο τάκος, κύριε Βασιλιάδη, όπως λένε τα παιδιά στο σχολείο. Μακεδόνας ο Κεμάλ, θα τρελαθούμε τελείως. Ο κύριος Βασιλιάδης, κύριος Βασιλιάδης δεν το είπε αυτό, δεν το είπε. Σίγουρα. Ο κύριος Ιβάνοφ, συγχωρέστε με, είπε ότι γεννήθηκε, λέει, στη Θεσσαλονίκη πριν το 1913, που την πήρανε τα κακά ελληνικά στρατεύματα. Και κάτι θα του ταξί ο Σουλτάνος, αλλιώς δεν εξηγείται. Με το στρατηλάτη Κωνσταντίνο, θυμίζω. Ή μεθυσμένος θα ήταν ή του ταξί ο Σουλτάνος κάτι. Κύριε Βασιλιάδη, άρες μάρες κουκουνάρες λένε στα χωριά, όταν ακούνε ανοησίες. Ναι, αλλά δεν είναι τυχαίο από στόμα προέδρου τώρα αυτό να λέγεται, έτσι. Υπάρχουν σκοπιμότητες. Σίγουρα δεν τα λένε για να περάσει, η ώρα, δεν το είπε σίγουρα. Θα θέλαμε όμως να ξεκαθαρίσουμε προς κάθε κατεύθυνση αυτό το ανέκδοτο στην Ελλάδα, ότι ο Κεμάλ γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Έλεος. Αυτά τα χοντρά ψέματα να τελειώνουν επιτέλους και έχει τεράστιες ευθύνες από την εποχή ακόμα του θανάτου του Κεμάλ το 1938, έχει τεράστιες ευθύνες το Υπουργείο Εξωτερικών και όλοι οι κατά σειράν διατελέσαντες επικεφαλής του, όπως και η διπλωματική υπηρεσία. Ποιες αχλαμάρες Θεσσαλονίκη και Κουραφέξαλα. Τι δουλειά έχει το σπίτι που παριστάνει το προξενείο του και το δίθεν πρώην σπίτι του με την πραγματικότητα. Δείξτε παρακαλώ την επόμενη φωτογραφία να τελειώνουμε με αυτά τα ανέκδοτα στην Ελλάδα. Τι λέει, κύριε Βασιλιάδη, η οδοσήμανση, Δήμος Λαγκαδά. Ναι. Τι είναι αυτό, δημοτικό διαμέρισμα. Χρυσαυγής, κύριε Βασιλιάδη. Ναι. Μάλιστα, όπως βλέπετε, τα παλιόπαιδα κολλάνε αυτοκόλλητα επάνω. Λοιπόν, ή έχει κάποια ανόητα παιδιά που το. Κάποιοι χαζοί, ανεγκέφαλοι, ή δεν θέλουν να το δείχνουν. Δεν είναι παιδιά παλιόπαιδα. Είναι μεγάλα παιδιά. Είναι άγνωστα παιδιά. Είναι, ναι, άγνωστα είναι παιδιά. Άγνωστα παιδιά. Και πληρώνονται γι' αυτό. Ναι. Δεν είναι, δεν έχουν τι να πάμε κάνουν. Πάμε στην επόμενη φωτογραφία να δούμε αυτή τη χρυσαυγή. Κύριε Βασιλιάδη, τι λέει εδώ από κάτω. Κάτοικοι της Χρυσαυγής υποδεικνύουν το μέρος που πραγματικά γεννήθηκε ο Κεμάλ. Ακριβώς. Ένα χέρσο τεράστιο κομμάτι πεδιάδος. Διότι η Χρυσαυγή ήταν την εποχή που γεννήθηκε ο Κεμάλ ένα μικροσκοπικό αγροτικό χωριό με πληνθόκτιστα σπίτια. Μάλιστα. Ας δούμε και την επόμενη φωτογραφία, κύριε Βασιλιάδη. Για να μην λένε ότι αυτά τα διατείνονται αυτοί οι ακραίοι απέσιοι που τα λένε εδώ, σε αυτό το κανάλι. Αυτό, κύριε Βασιλιάδη, είναι τουρκικό δημοσίευμα, όπως βλέπετε. Είναι από δημοσίευμα το οποίο αναδημοσίευσε η πάρα πολύ καλή, η πάρα πολύ δραστήρια και εξαιρετική, τολμώ να πω, εφημερίδα των Πομάκων στην Θράκη μας, η Ζαγάλισσα, από το χωριό Χρυσαυγή, δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδος Βατάν. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι Τούρκοι ξέρουν πάρα πολύ καλά το παραμύθι αυτό που χέρι-χέρι μαζί καλλιεργούμε Τούρκοι και Έλληνες, μιλάω για το Υπουργείο Εξωτερικών, ότι δεν υπάρχει καμία Θεσσαλονίκη. Σε αυτό το αγροτοχώραφο γεννήθηκε πάμφτωχος και ξυπόλυτος ο Κεμάλ στη Χρυσαυγή. Ναι. Λοιπόν, μην δείχνουμε άλλο τα τουρκικά εκεί πέρα. Αρκετά δείχνουν τα κανάλια. Τα κανάλια. Έχουμε μην δείχνουμε και εμείς. Φωτογραφία, εντάξει, κύριε Βασιλιάδη. Έχουμε άλλη μία. Έχουμε άλλη φωτογραφία. Ναι, έχουμε άλλη μία, παρακαλώ. Να τη δούμε. Τι λέει, μάλιστα, από κάτω. Χρυσαυγή Λαγκαδά γεννήθηκε 19 Μαΐου του 1881 και Κωνσταντινούπολη 11 Νοεμβρίου του 1938. Όπως ξέρετε, πέθανε πάρα πολύ άρρωστος από προχωρημένη κύρωση του ύπατος, γιατί έπινε ασύστολα. Ναι. Λοιπόν, τελείωσε. Μην ξανακούσουμε για Θεσσαλονίκη και Κεμάλ. Το πώς παριστάνει και τι παριστάνει τώρα εκείνο το σπίτι, το ροζέ που έχουν βάλει το κέρινο ομοίωμα του μέσα, αυτά είναι σαχλαμάρες για να έρχονται με τα πούλμαν οι Τούρκοι μαθητές και να φωτογραφίζονται στο κέρινο ομοίωμα. Μπούρδες. Χρυσαυγή λοιπόν και όχι Θεσσαλονίκη. Συνεχίστε. Πόση δύναμη μπορεί να έχει ένας απλός κληρικός ώστε να γονατίσει και να ταπεινωθεί ο ανώτατος άρχων και γιατί αποκρύπτονται όλα αυτά επιμελώς εδώ και 70 χρόνια. Κύριε Βασιλιάδη, θα κάνουμε μία αποκάλυψη η οποία είναι δύσκολο να εντοπιστεί ακόμα και στο διαδίκτυο και την αναφέρουν μόνο πολύ παλαιά βιβλία.
Πώς μπορεί ένας κληρικός, κύριε Βασιλιάδη, και μακάρι να ακούνε κάποιοι υψηλόβαθμοι της Ιεράς Συνόδου, οι οποίοι ενώ είναι σπουδασμένοι θεολόγοι και πολλοί από αυτούς έχουν και μεταπτυχιακά, δεν θέλουν καθόλου να θυμούνται και να διαβάζουν και να έχουν στο μυαλό τους την εκκλησιαστική ιστορία. Ναι. Και μάλιστα την πρόσφατη εκκλησιαστική ιστορία. Έτσι. Το 1949, δηλαδή είναι το τελευταίο έτος, κύριε Βασιλιάδη, του περίφημου τρίτου γύρου του Συμμωρητοπολέμου, είμαι σαφής, ο περίφημος τότε και από τότε γνωστός αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Κανδιώτης, προσέξτε, στρατιωτικός αρχιμανδρίτης τότε, διότι ήταν αποσπασμένος στο στρατό. Ναι. Προσέξτε. Τελεί τη Θεία Λειτουργία, μια ωραία Κυριακή του 49, σε εκκλησία της Κοζάνης. Και παρόντες στο εκκλησίασμα, όπως καταλαβαίνετε, είναι ο μέραρχος, είναι ο τοπικός εισαγγελέας, είναι όλες οι αρχές, για να μην μακρηγορώ, του τόπου. Ναι. Εκείνη την εποχή, λοιπόν, οι ψάλτες στα αναλόγια, κύριε Βασιλιάδη, υποχρεούνται σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο της λειτουργίας να ψάλουν το περίφημο πολυχρόνιο υπέρ των βασιλέων. Ναι. Που έλεγε, αν θυμάστε, «Κύριε φύλατε αυτούς εις πολλά έτη». Mm-hmm. Τη στιγμή που είναι ο ψάλτης να ψάλει στη συγκεκριμένη θεία λειτουργία, στο συγκεκριμένο σημείο της λειτουργίας, το πολυχρόνιο, δεν προλαβαίνει και πετάγεται έξω από το σολέα. Βγαίνει από το ιερό και πετάγεται, όπως είναι με τα άμφια, ο αρχιμανδρίτης τότε, Αυγουστίνος Καντιώτης, ο οποίος στο ανάστημα ήταν τόσο σδά, αλλά ήταν κορυφαίος στο πνευματικό ανάστημα. Σηκώνει το χέρι και λέει στον ψάλτη: «Στοπ! Δεν θα ξαναψάλεις», του λέει, «εσύ πολυχρόνιο για τους βασιλείς». Και καιρώνουν όλοι μες στο εκκλησίασμα, κύριε Βασιλιάδη, διότι δεν καταγράφεται ποτέ στην ιστορία τέτοιο προηγούμενο. Να βγαίνει αυτός ο οποίος τελεί τη Θεία Λειτουργία και να σταματάει με αυτό το πολύ εμφαντικό, σχεδόν κραυγαλαίο τρόπο, να σταματάει τον ψάλτη. Έγινε σούσουρο μεγάλο, διετάχθησαν, όπως καταλαβαίνετε, ανακρίσεις. Έγινε ΕΔΕ και προσέξτε το ανέκδοτο. Ναι. Στην ΕΔΕ δεν κάλεσαν τον Αυγουστίνο Καντιώτη. Κάλεσαν όλους τους παρεστημένους, αλλά δεν είχαν κότσια να καλέσουν τον ίδιον που υποτίθεται προκάλεσε το επεισόδιο. Δεν θα με ρωτήσετε γιατί. Ας δούμε μια φωτογραφία, παρακαλώ, που έχουμε, για να μπαίνει στο πνεύμα της υποθέσεως αυτής. Εδώ είναι ο Αυγουστίνος σε έναν από τους πύρινους λόγους του, πολλά χρόνια μετά. Ας δούμε την επόμενη φωτογραφία. Είναι ο βασιλεύς Παύλος και ας σταματήσουμε σε αυτή τη φωτογραφία, κύριε Βασιλιάδη. Τι είχε γίνει τότε και αναγκάστηκε ο Αυγουστίνος Καντιώτης να προκαλέσει τέτοιο σοβαρό επεισόδιο μες στην εκκλησία? Ο βασιλεύς Παύλος είχε υπογράψει ένα φίλον εφημερίδος κυβερνήσεως, ναι, το οποίο άκουσον προέβλεπε ότι το σύνολο από τα χρήματα τα οποία μαζεύουν σε όλες τις εκκλησίες της επικρατείας με το καλαθάκι, αυτό που δίνουμε τον οβολό στην εκκλησία, ναι, ναι, όταν βγαίνει την Κυριακή, από το σύνολο αυτό, λέει, θα αφαιρείται ένα 4% υπέρ των μασονικών στοών. Αν είναι δυνατόν. Το καταλάβατε τι σας είπα? Αν είναι δυνατόν. Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατόν, κυρίες Δεσποινίδες και κύριοι, ο Χριστός να φιλοδωρεί, να χαρτζηλικώνει το σατανά? Από πού και ως πού? Βέβαια, μπορεί να στεναχωρηθούν κάποιοι που τα λέμε, γιατί τα έχουν εξαφανίσει αυτά. Ναι, ξύδι. Και τι έκανε ο βασιλεύς Παύλος? Έγινε μπάχαλο. Ο Αυγουστίνος δεν έμεινε εκεί, αλλά το δημοσίευσε στην περίφημη εφημεριδούλα που έβγαζε, ναι, που τελικά δεν ήταν καθόλου εφημεριδούλα, mm-hmm, τη Σπίθα. Και έγινε χαμός και ο βασιλέας Παύλος κάλεσε και έκανε ρεζίλι τον Υπουργό Παιδείας. Σύρθηκε στα ανάκτορα ο Αρχιεπίσκοπος, όλοι δηλώναν άγνοια, κύριε Βασιλιάδη. Ο Αρχιεπίσκοπος, θυμίζω, ήταν ο Σπυρίδων Βλάχος, είμαι συγκεκριμένος. Και τελικά το ΦΕΚ απεσήρθη, κύριε Βασιλιάδη. Και ο χάρης στον Αυγουστίνο Καντιώτη, τον Αρχιμανδρίτη, τον τόσο δά στο δέ μας, δεν επιδοτεί από το 1949 με χαρτζηλίκι ο Χριστός το σατανά. Και είναι πάρα πολύ σαφής και ακριβέστατος. Ας δούμε και την επόμενη φωτογραφία, παρακαλώ, γιατί εδώ μιλάμε με φωτογραφίες και γεγονότα. Τι βλέπουμε εδώ στη φωτογραφία, κύριε Βασιλιάδη? Είναι ο βασιλεύς Παύλος και δίπλα είναι ο μετά το 55, μετά τον ύποπτο θάνατο του στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου, πρωθυπουργός της Ελλάδος Κωνσταντίνος Καραμαλής.
Ξέρετε ποιος ήταν ο υπουργός που έφτιαξε αυτό το νομοθέτημα που υπέγραψε ο Βασίλης Παύλος? Ποιος? Ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Μάλιστα. Έξω. Άρα λοιπόν, στην Ελλάδα έχουμε παραδείγματα στην μάλλον φρέσκια, θα έλεγα, 70 ετών περίπου και λιγότερο, εκκλησιαστική ιστορία, που αν θέλει ο κλήρος μπορεί να βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι στην εξουσία, κύριε Βασιλιάδη. Αν στεναχωρήσουμε κάποιους και θέλουν να μας τιμωρήσουν, ας μας τιμωρήσουν, αλλά εμείς δεν θα τα κρύψουμε αυτά, θα τα πούμε. Και αυτά να τα ακούει η Ιερά Σύνοδος και να θυμηθεί την υπόθεση Αυγουστίνου Καντιώτη του 49. Αυτά υπάρχουν στα ιστορικά κείμενα, είναι ξεκάθαρα, είναι διατυπωμένα και μπορούν κάλλιστα, αν αναζητήσουν, να οδηγηθούν σε αυτές τις πληροφορίες, κύριε Βασιλιά. Ναι. Πείτε και το γεγονός των ημερών. Με έναν άλλο κληρικό, σε μία κοπή πίτα στον ομό Φλωρίνης, νομίζω. Ναι, ναι. Τι τον έκανε το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ? Παρίστατο ένας βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει ένα πολύ βαρύ, ας μου επιτραπεί να το πω ευγενικά, φιλοσκοπιανό ιστορικό. Και με δύο λόγια στο λόγο του, του είπε ότι πρέπει να μετανοήσει για αυτό που έκανε. Και εξεμάνει βέβαια ο ΣΥΡΙΖΑΕΟΣ βουλευτής. Δεν βάλαμε φωτογραφία γιατί είναι πάρα πολύ θαμπή, δεν βρήκαμε καθαρή φωτογραφία. Άξιος ο κληρικός αυτός και μακάρι να βρει μιμητές, κύριε Βασιλιάδη, που να βάζουν στη θέση τους τους δίθεν εθνοπατέρες οι οποίοι οδηγούν τον τόπο σε τέτοιες καταστροφικές αποφάσεις με την ψήφο τους. Και νομίζω ότι δώσαμε μια εικόνα, κύριε Βασιλιάδη, του γεγονότος που θέλατε. Λοιπόν, και νομίζω ότι ήδη η ώρα είναι περασμένη. Σε αυτό το σημείο ίσως έπρεπε να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Βεβαίως. Εγώ να σας ευχαριστήσω πάλι για την παρουσία σας, τα τόσο σημαντικά τα οποία καταθέσατε. Και εγώ σας ευχαριστώ. Και για να ανέβει βεβαίως το φρόνημά μας, πάμε λίγο να δούμε την Συμφωνική Ορχήστρα Νέων Ελλάδος και βεβαίως το απειγορευμένο εμβατήριο, το οποίο εμείς θα επιμένουμε και θα βάζουμε.
Και μετά από αυτό το εμβατήριο και τον εθνικό μας ύμνο βεβαίως, τα οποία ανέβασαν το ηθικό μας και το φρόνημά μας, κλείνοντας, να πούμε ότι συνηθίσαμε τις τελευταίες δεκαετίες να μιλάμε για τους σύγχρονους εφιάλτες, οι οποίοι δυστυχώς έχουν γίνει είδος εν αυθονία και ολοένα και πληθαίνουν. Και θα ρωτήσει κάποιος, υπάρχει τρόπος να απαλλαγούμε από αυτούς? Φυσικά και υπάρχει και είναι ένας. Η αφύπνιση, κυρίες και κύριοι. Διότι αν ξυπνήσουμε, και κυριολεκτικός και μεταφορικός, τότε οι εφιάλτες θα εκλείψουν. Να είστε όλοι καλά, χαίρετε.